Σήμερα έχουμε ακόμη μια ενδιαφέρουσα βραδιά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαρελή, τον Άγγελο. Υποθέτω, έτσι. Παραδείγματι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και θα μας μιλήσει για το θέμα που είναι τη σταθερότητα της ελληνικής παραγωγής στη ρευστότητα των ρευστών δικτύων καινοτομίας. Τώρα βέβαια θα μας μιλήσει για ένα κολοσσό. Οπότε από τα μικρά πηγαίνουμε κατευθείαν στα πολύ μεγάλα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ για την παρουσία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Βαρελής Άγγελος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους φοιτητές που προλόγησαν για την Pratt & Whitney. Και όπως είπε και ο κ. Παπαδούλης, το αντικείμενο της σημερινής διάλεξης είναι από τη σταθερότητα της ελληνικής παραγωγής στη ρευστότητα των διεθνών δικτύων καινοτομίας. Είναι μια ομιλία βιωματική. Και βιωματική θα καταλάβετε γιατί, και θα έχει κυρίως δύο πυλώνες, τον διαχείριση αλλαγής σε προσωπικό επίπεδο και τη διαχείριση αλλαγής σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν θα βοηθήσει. Κανένα πρόβλημα. Και για να καταλάβετε ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά σας και μιλάει λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βόλο, είμαι γέννημα θρέμα Βολιώτης. Το 1992 μπήκα στη σχολή κάνωσα μηχανικός αεροσκαφών, στη ΣΜΑ, όπως λέγεται, και από το 1996 και έκτοτε υπηρέτησα σε διάφορες θέσεις μέσα στην πολιτική αεροπορία, σαν μηχανικός, τόσο σε μάχημες θέσεις, κυρίως αρκετά χρόνια στην 111 πτέρυγα μάχης εδώ στην Αγίαλο, με διάφορες, σε διάφορες βαθμίδες από συντήρηση κινητήρων, από ποιοτικό έλεγχο, από σαν αρχιμηχανικός αργότερα σε μία μοίρα αεροσκαφών
στο εργοστάσιο κινητήρων στην Ελευσίνα, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και στο Αρχηγείο στη Λάρισα. Από όπου και το 2013 πήρα την απόφαση να φύγω, να απαραιτηθώ. Στο ενδιάμεσο και το 1999 με 2001 είχα τη χαρά και την τύχη να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό τότε της Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κάτω στους μηχανολόγους τότε, και εκεί γνωρίστηκα και με τον κύριο Σταμπουλή. Το 2006 με το 2008 επίσης παρακολούθησα και δύο μεταπτυχιακά μέσα από την αεροπορία σε περισσότερο εξειδίκευση στον τομέα αστροβιλοκινητήρων, thermal power, θερμική ενέργεια, και Gas Turbine Engineering, τεχνολογία αστροβιλοκινητήρων. Και όπως είπα πριν, το 2013 πήρα μια απόφαση και έφυγα από την αεροπορία, έφυγα από την Ελλάδα και πλέον εργάζομαι στην Pratt & Whitney, όπως είπατε, απλά είναι μια καινούργια εταιρεία της Pratt & Whitney και θα σας την εξηγήσω αργότερα αναλυτικά. Λέγεται Pratt & Whitney Aero Engines International. Αν και τα είπαν πολύ σωστά και πολύ καλά τα παιδιά, γρήγορα, πολύ γρήγορα, ένα overview, ένα συνολικό, μια εικόνα, ποια είναι η Pratt & Whitney και τι κάνει. Και θα με συγχωρέσετε αν μερικές φορές χρησιμοποιώ μερικούς αγγλικούς όρους ή μου φεύγει κανένα αγγλικό, θα προσπαθήσω να μην το κάνω αυτό. Pratt & Whitney, όπως είπαμε, 1925, 92 χρόνια πριν ιδρύθηκε, έχει έδρα στο East Hartford, στο Connecticut, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή η πρόεδρος είναι ο Bob Ledoux. Είναι μία από τις τέσσερις εταιρείες που είναι κάτω από την ομπρέλα της United Technologies, της UTC. Οι άλλες τρεις είναι οι ιώτες που θα έχετε δει σε ανελκυστήρες, σε κυλιόμενες σκάλες. Είναι η UTC Climate Controls and Security και η Aerospace Systems. Κυρίως τα τρία τέταρτα, ας το πούμε, ασχολούνται με αεροπορικό κομμάτι και παρεμφερές, δηλαδή αεροδρόμια και διάφορα infrastructure μέσα στα αεροδρόμια, και βεβαίως η Pratt & Whitney που είναι το 1,25%. Όπως είπαμε, 35-36.000 εργαζόμενους, πολλοί πελάτες, πάνω από 450 πελάτες σε πολλές χώρες στον κόσμο, πολλοί κινητήρες, πολλά αεροσκάφη με κινητήρες Pratt & Whitney σε πολιτικά και σε πολεμικά αεροσκάφη. Ενδεικτικά είναι αυτά που βλέπετε. Το 2000, ο 4000 που είναι στα Boeing τα 57, τα 67, τα 77 και στα Airbus τα 313-30. Ο 6000, ο 7000 που μπαίνει και στο 380. Ο V2500, τον οποίο και θα αναπτύξουμε στην πορεία, γι' αυτό τον έχω και κάνει highlight εδώ πέρα, που μπαίνει στη σειρά 319, 320, 321 της Airbus. Και όπως είπαν και τα παιδιά, στα μελλοντικά σχέδια είναι το C-Series, που είναι το PW11000, το MRJ της Mitsubishi και το NIO. Αυτά είναι με το κινητήρα, όπως λέγεται, το Gear Turbofan. Είναι μια νέα τεχνολογία κινητήρων που αναπτύχθηκε τώρα. Δεν υπάρχει το κλασικό σύστημα μετάδοσης. Υπάρχει μια διαφορετική τεχνολογία που βοηθάει σε καλύτερη, μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς είναι κάτι που ζητάνε πάρα πολύ οι εταιρείες. Επίσης, σε πολλά πολεμικά αεροσκάφη, όπως ξέρετε, F-15, F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδος, και εμείς έχουμε αρκετούς κινητήρες Pratt & Whitney, στο C-17, F-22 και στο F-35, που είναι η τελευταία γενιά, η πέμπτη γενιά στο αεροπλάνο. Η Pratt & Whitney είναι μία από τις τρεις, ας το πούμε, μεγάλες εταιρείες που παράγουν κινητήρες αεροσκαφών παγκοσμίως. Rolls-Royce και General Electric είναι οι άλλες δύο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πίτα μοιράζεται μεταξύ αυτών των τριών εταιριών και πολλές φορές υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ αυτών των εταιριών. Τελευταία φορά, ναι, είχαν ειδική τελετή από Καλιφόρνια, από Σαν Φρανσίσκο για Χονολουλού. V2500 λοιπόν, αυτό που είπα πριν. Ο V2500 κινητήρας είναι ένας κλασικός, τυπικός κινητήρας πολιτικού αεροσκάφους, με high bypass όπως λέγεται, με υψηλή bypass ροή, και με όση που είναι από 23 έως 32.000 λίβρες ανάλογα το μοντέλο του κινητήρα και ανάλογα το αεροσκάφος στο οποίο τοποθετείται.
ένας αρκετά επιτυχημένος κινητήρας και όπως βλέπετε, παρόλο που το λόγο είναι της Pratt & Whitney, υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται International Aero Engines. Και τι είναι International Aero Engines, λοιπόν? International Aero Engines είναι αυτή η οποία είναι πιστοποιημένη εταιρεία στα μάτια των αρχών, της FAA, για τον κινητήρα αυτό. International Aero Engines ήταν μια συνεργασία η οποία έγινε κάπου το 1988-89 και αποτελούνταν τότε από 5 εταιρείες, γι' αυτό εξού και το όνομα V, 5 εταιρείες, V500, ήταν τότε η JAEAC, που παραμένει ακόμη, είναι η Ιαπωνική Japan Aero Engines, ήταν η Rolls-Royce, η Αγγλική, ήταν η Pratt & Whitney της Αμερικής, η MTU, η Γερμανική και η τότε Fiat, μετέπειτα Avio Aero και νυν GE Avio. Κάποια στιγμή την Avio, τη Fiat, την απορρόφησε το μερίδιο η Rolls-Royce και κάποια στιγμή, και το κάποια στιγμή το 2011, το 2012 υπογράφηκε, το μερίδιο της Rolls-Royce το απορρόφησε η Pratt & Whitney. Είναι συνεργασίες μεταξύ εταιριών, στρατηγικές τοποθετήσεις εταιριών, προκειμένου να επικεντρωθούν σε ένα τομέα, να επικεντρωθούν σε μία αγορά ή να αφήσουν μία αγορά και να μπουν σε μία άλλη αγορά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όπως είναι τα πράγματα, σήμερα, στο μερίδιο του V2500 κινητήρα, όπως βλέπετε, η JAEAC είναι υπεύθυνη για το φαν εδώ μπροστά, έχει το 23% όσο αφορά το μερίδιο του V2500. Η Pratt & Whitney, η Aero Engines International, στην οποία βρίσκομαι εγώ, είναι υπεύθυνη για τον CPST, το High Pressure Compressor, όπως λέγεται, και το σύστημα μετάδοσης, το Gearbox, το οποίο φτιάχνει ακόμη όμως η Avio, η GE Avio, όπως τη λένε τώρα. Η Pratt, η μαμά Pratt της Αμερικής, είναι υπεύθυνη για τον CPST, θάλαμο καύσης και CPST του κινητήρα εδώ. Είναι ο θάλαμος καύσης και ο CPST, πιστεύω αρκετοί θα το έχετε δει. Και η MTU, η γερμανική που έχει έδρα το Μόναχο, είναι υπεύθυνη για την τουρμπίνα χαμηλής πίεσης. Οπότε όλες οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για κάτι, όλες οι εταιρείες συνεργάζονται και παρόλα αυτά ένα μεγάλο μερίδιο ανήκει στην Pratt & Whitney, ωστόσο όχι σε όλη την Pratt & Whitney, αλλά χωρίζεται σε δύο εταιρείες, την Pratt & Whitney την παραδοσιακή και την Pratt & Whitney International. Είπαμε και πριν ότι ο V2500 μπαίνει κυρίως και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται μόνο στην οικογένεια του Airbus, το 320, 319, 320, 321, το οποίο είναι ανάλογα με την όση που βγάζει και έχει και μια μικρή διαφορά στη χωρητικότητα. Είναι αεροσκάφη τα οποία πετάνε όχι πτήσεις μεγάλες, πετάνε ενδοϋπηρωτικά μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Αμερική, μέσα στην Ασία, δεν πετάνε διϋπηρωτικά. Θα έχετε σίγουρα πετάξει όποιος έχει πετάξει, αν έχετε πετάξει με την Aegean. Η Aegean έχει ολοβέ 2500 κινητήρες και αρκετές άλλες εταιρείες όπως θα δείτε. Στον παγκόσμιο στόλο πιστεύω ότι είναι, και αυτό δείχνει και τα νούμερα, ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα παγκοσμίως και για την Pratt & Whitney. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος αποφέρει πάρα πολλά κέρδη στην Pratt & Whitney, αλλά γενικά και σαν όνομα είναι πολύ επιτυχημένος. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.000 αεροπλάνα σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Πετάνε πάνω από 3.000 αεροπλάνα με κινητήρα V2500. Τα διάφορα, οι διάφοροι τύποι του κινητήρα ανάλογα με την όση, ο Α1 είναι ο παλιός, Α5, Select 1 και Select 2 είναι οι τελευταίες τεχνολογίας και ο D5 είναι επίσης μια version του κινητήρα ο οποίος έμπαινε σε ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος της Delta, το MD-90, το οποίο όμως τώρα θα σταματήσει αυτό το χρόνο να πετάει. Όπως βλέπετε, πάνω από 7.000 κινητήρες έχουν παραχθεί παγκοσμίως και ελπίζω να μην ακούγονται αυτά όλες σαν διαφημιστικά της Pratt, είναι δεδομένα. Συνεχίζει η παραγωγή του κινητήρα μέχρι και το 2019, οπότε όπου να είναι θα σταματήσει το 2019 η παραγωγή των κινητήρων και τότε θα ξεκινήσει η μεγάλη παραγωγή
του κινητήρα που σας είπα πριν, του Gear Turbofan, που είναι με το νέο σύστημα μετάδοσης. Εκτός από το Ε5, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος που θα μπει σε σέρβις το 2018, είναι της Embraer και θα είναι κάτι σαν το C-130, ξέρετε, θα είναι σαν υπτάμενο τάνκερ, υπτάμενο μεταγωγικό, σαν ένα μεγάλο μεταγωγικό, διάφορες χρήσεις θα έχει. Αυτό, οπότε ο κινητήρας ο Ε5 θα συνεχίσει να παράγεται. Όπως είπαμε, πολύ μεγάλη ιστορία στον κινητήρα, πάνω από 100 εκατομμύρια κύκλους, και όταν λέμε κύκλο στα πολιτικά αεροσκάφη σημαίνει μία αποπροσγείωση, απογείωση από κάπου, προσγείωση κάπου αλλού, αυτός είναι ένας κύκλος, γιατί στα πολεμικά αεροσκάφη είναι διαφορετικά ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα, αλλά ας κρατήσουμε το απλό, 100 εκατομμύρια κύκλους έχει συμπληρώσει και έχει πάνω από 180 πελάτες σε 80 χώρες παγκοσμίως, σε όλες τις υπήρους θα έλεγα, και Αμερική ένα μεγάλο μερίδιο και Ευρώπη ένα μεγάλο μερίδιο, αλλά και Ασία. Οι πελάτες είναι απαιτητικοί πάντα, όπως καταλαβαίνετε. Ζητάνε βελτίωση πάντα του κινητήρα, ζητάνε να έχουν μικρότερο κόστος, ζητάνε καλύτερη επένδυση των χρημάτων του, οπότε η πίεση είναι ασταμάτητη για τις εταιρείες που αναπτύσσουν και βελτιώνουν τους κινητήρες. Λίγα ακόμη πράγματα, πώς είναι η ροή υλικών εντός της IAE, της International Aero Engines. Όπως είπαμε λοιπόν, οι τέσσερις πλέον εταιρείες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή των modules, όπως λέγεται, των τμήματων του κινητήρα, η JAC για το προστινό τμήμα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα πτερίγια του FAN, τον CPST, τον Gearbox και κάποια άλλα παρελκόμενα. Η Pratt, όπως είπαμε, είναι για το θάλαμο καύσης, την τουρμπίνα υψηλής και κάποια άλλα παρελκόμενα, και η MTU παράγουν όλες αυτές οι κινητήρες τα κομμάτια τους. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια μετά πηγαίνουν σε δύο μέρη τα οποία γίνεται συναρμολόγηση του κινητήρα. Δύο μέρη αυτά είναι, το ένα είναι στην Αμερική, στο Middletown, στο Connecticut, το που είναι και η βάση της Pratt, και το άλλο είναι στην Rolls-Royce, έξω από το Βερολίνο, στο Ντάνεβιτς, στη Γερμανία, η οποία μέχρι τώρα ήταν ένας από τους μέτοχους στην εταιρεία, πλέον είναι supplier, είναι πάροχος σε εμάς, στην B-Way. Και μετά, αφού λοιπόν συναρμολογηθεί ο κινητήρας, τοποθετείται στα αεροσκάφη, δίνεται στην Airbus για να τοποθετηθεί στα αεροσκάφη. B-Way. B-Way, Pratt & Whitney, η Aero Engines International, όπως είπαμε, μια εταιρεία κάτω από την ομπρέλα της UTC πλέον, καθότι είναι ισότιμη εταιρεία με την Pratt & Whitney. Είμαστε Pratt, αλλά δεν είμαστε Pratt. Οφείλουμε να είμαστε εντελώς ξεχωριστή εταιρεία με έδρα την Ελβετία, με έδρα τη Λουκέρνη, στο κέντρο της Ελβετίας, θα έλεγα, σε μια λίμνη, η οποία μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ωραία πόλη, τουριστική πόλη, όποιος θέλει, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εκδρομή που μπορείτε να κάνετε. Τα γραφεία μας ιδρύθηκε, όπως είπαμε, 29 Ιουνίου το 2012. Έχει όλες τις, όχι όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας, και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί εκεί είμαστε μόνο 18 άτομα. 18 άτομα, βάθος σε κάθε έναν τομέα από 1 έως 2 άτομα, εκτός από εμάς από το engineering που είναι 4 άτομα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε αρκετή δουλειά. Έχουμε γενικά τη δομή της εταιρείας, η Managing Director, η οποία έρχεται και αναφέρει στη United Technologies, δεν αναφέρει στην Pratt, η βοηθός της. Έχουμε τμήματα, το δικαστικό, έχουμε Trade Compliance, έχουμε τις επιχειρήσεις που είναι οι προμήθειες, το Industrial και το Aftermarket. Άλλες λειτουργίες της εταιρείας, οι οποίες είναι η ποιότητα, το οικονομικό, το engineering, όπως είπαμε, και το διαμετακομιστικό κέντρο, το logistics center, το οποίο όμως, όπως θα δείτε, είναι στο Βέντο. Υποστηρίζουμε παράλληλα και τη γραμμή παραγωγής στο Αμβούργο, τη γραμμή τοποθέτησης του κινητήρα στην Airbus, που είναι στο Αμβούργο, στη Γερμανία. Το διαμετακομιστικό κέντρο, το Logistics Center το δικό μας, είναι
μεγάλη εγκατάσταση η οποία έγινε στην Ολλανδία, στο Βένλο, 2.500 τετραγωνικά μέτρα, από όπου εκεί διανέμουμε παγκοσμίως ανταλλακτικά σε όποιον έχει, όποιος ζητάει, όποιος έχει αγοράσει ανταλλακτικά. Λειτουργεί από 3-party logistics providers, που στην ουσία είναι UPS, και επιβλέπεται από 4 άτομα της εταιρείας της δικής μας. Έχει και επίσης το σημαντικό και πολύ καλό που έχει το Logistics Center, έχει ένα το λεγόμενο fill rate, που είναι το πόσο μπορεί να ικανοποιεί τις παραγγελίες, πάνω από ένα 95% να τις ικανοποιεί on time και σωστές παραγγελίες, γιατί πολλές φορές τα Logistics Centers μπορεί να στείλουν κάτι λάθος, μπορεί να μην στείλουν κάτι, μπορεί κάποιο πρόβλημα. Έχει ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή λειτουργία, τόσο από τη UPS, η αλήθεια είναι, αλλά και από τα δικά μας άτομα που είναι εκεί, και η κάλυψή του είναι πάνω από 95% πάντα, 97-98%, το οποίο εκτιμάται πάρα πολύ παγκοσμίως. Η UPS είναι outsourcing, έτσι. Ναι, είναι outsourcing, εννοείται. Επίσης, δύο πράγματα για τα οποία η P-Way είναι υπεύθυνη. Το ένα είναι οι κινητήρες, και όπως είπαμε, έρχεται μία παραγγελία από την μαμά εταιρεία, από την International Aero Engines, που μιλάνε, αυτή είναι το πρόσωπο του consortium με τις αεροπορικές εταιρείες, όταν κάνουν τις συνεργασίες. Έρχεται μία παραγγελία προς τα εμάς, υποβάλλεται η παραγγελία. Εμείς πηγαίνουμε στους προμηθευτές μας, που όπως είπαμε είναι η Rolls-Royce, που είναι ο κύριος προμηθευτής, η Avio και κάποιες άλλες, η Goodworth που είναι στη Σιγκαπούρη, στο Σικάγο, η AADC που είναι στη Σιγκαπούρη και η MTU, που είναι ένα κομμάτι της MTU για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι εμείς, και βρίσκεται στην Πολωνία και κάνει κάποια εξωτερικά κομμάτια του κινητήρα. Βλέπετε λοιπόν και εδώ επίσης, παρόλο που η MTU σαν MTU είναι υπεύθυνη εταιρεία στην ΑΗ, είναι και για ένα κομμάτι υπεύθυνη σε εμάς να μας παρέχει κάποια υλικά. Είναι πολύ σύνθετες οι δομές μεταξύ των εταιριών και της ΑΗ, αλλά και, και μεταξύ μας. Αφού λοιπόν παραχθούν τα συγκροτήματα ή τα kits, πηγαίνουν στα δύο κέντρα, όπως είπαμε, συναρμολόγησης και δοκιμής του κινητήρα στο Ντάλεβιτς και στο Connecticut στην Αμερική, και μετά παραδίδεται στην τελική γραμμή εγκατάστασης της Airbus. Αν τώρα μιλήσουμε για ανταλλακτικά, πάνω κάτω είναι η ίδια γραμμή που ακολουθείτε. Έρχεται η παραγγελία μέσω από την ΑΗ. Εμείς δηλαδή θα πάρουμε το input, τη ζήτηση από την ΑΗ. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε στους προμηθευτές και θα πάρουμε στους suppliers και θα πάρουμε τα υλικά, τα οποία όμως τότε θα πάνε στο Venlo, στο Logistics Center, και από εκεί είμαστε εμείς υπεύθυνοι σαν P-Way να τα στείλουμε στις αεροπορικές εταιρείες και στα μέρη, στα συνεργεία, τα MROs όπως λέγονται, που είναι Maintenance, Repair και Overall Facilities, που κάνουν συντήρηση του κινητήρα ανατακτά χρονικά διαστήματα, είτε μικρή συντήρηση είτε μεγάλη συντήρηση του κινητήρα. Πάμε λοιπόν, και φτάνουν τα διαφημιστικά, όπως τα λέγαμε. Ξέρω ότι όλοι σας έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και δεν είναι το πρώτο σεμινάριο για αλλαγή, οπότε δεν θέλω να εμβαθύνω πάρα πολύ στο τι είναι αλλαγή. Σίγουρα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι είναι η αλλαγή, ότι έχουμε διαχείριση αλλαγής τόσο σε ανθρώπινο παράγοντα, σε έμψυχο ή σε άψυχο υλικό, σε πόρους, και αλλαγή μπορεί να είναι σε ατομικό επίπεδο, που δίνουμε έμφαση σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι ανάπτυξη του προσωπικού, πρόσληψη, αντιμετάθεση, αντικατάσταση, είτε σε ομαδικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι η αλλαγή σε ομάδες, η αλλαγή σε συνεργασίες, η αλλαγή σε οργανισμούς. Και βεβαίως και υπάρχουν τα δύο στάδια αλλαγής, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια αλλαγή η οποία θα είναι οργανωμένη, δομημένη, θα είναι σε σταθερά βήματα, και υπάρχει και η ευνίδια αλλαγή, η οποία μπορεί για κάποιο λόγο, επιχειρησιακό, προσωπικό, οτιδήποτε, να χρειαστεί να γίνει μία αλλαγή, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει ένα άγχος και μία ανασφάλεια για το πώς θα γίνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της. Επίσης,
είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Εσωτερική αλλαγή όταν μέσα στο άτομο, σαν άτομο ή μέσα σε μια εταιρεία υπάρχει κάποια επιθυμία για ανάπτυξη, στην εταιρεία μια επιθυμία για κερδοφορία. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές μέσα στην εταιρεία, όπως υπάρχουν και στη δική μας εταιρεία, παρά τα 18 άτομα υπάρχουν αλλαγές στις σχέσεις εξουσίας, αλλαγές στα τμήματα, αλλαγές στις συνέργειες που υπάρχουν. Υπάρχουν νέες δομές, όπως υπάρχουν outsourcing εταιρείες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι οι λεγόμενες matrix, δηλαδή κάποια άτομα από τη δική μας εταιρεία, κάποια άτομα από την Αμερική, κάποια άτομα από τη Γερμανία. Όλα αυτά είναι εσωτερικά ή εξωτερικές αλλαγές όταν αυτές επιβάλλονται από, από κάποιο εξωτερικό παράγοντα που είτε είναι η ανταγωνιστικότητα, η διεθνοποίηση, οι αλλαγές, η πρόοδος, η τεχνολογική, είτε προσωπικά, άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, να αλλάζει τις αξίες του, αλλάζει τις προσδοκίες του, ή σε μια εταιρεία όταν βλέπει ότι οι προτιμήσεις των πελατών, όπως είπαμε και πριν για τον καινούριο κινητήρα, πηγαίνει προς τα εκεί. Οπότε η εταιρεία αποφάσισε ότι θα σταματήσει να παράγει το 2019 τον Vedio 500 κινητήρα και θα αρχίσει να παράγει με πολύ μεγάλο ρυθμό τον Gear Turbofan, που είναι το μέλλον, κακά τα ψέματα. Και πάμε λοιπόν τώρα, ποια ήταν η αλλαγή στο προσωπικό επίπεδο. Πιστεύω με όλα αυτά σας έβαλα περίπου στο κόνσεπτ του ποια ήταν η αλλαγή στο προσωπικό επίπεδο. Προσωπικά η αλλαγή ήταν πρώτα απ' όλα η παρέτηση από την πολεμική αεροπορία και συνάμα, γιατί ήταν παρέτηση, δεν ήταν αποστρατεία, δεν ήταν συνταξιοδότηση, απλά ήταν μια απόφαση να ξεκινήσουμε σε ένα καινούριο τομέα, σε μια καινούρια περιπέτεια. Έφυγα από την βεβαιότητα και την εγγύηση που προς το παρόν πρόσφερε αυτό το καράβι που λέγεται δημόσιος τομέας, η πολεμική αεροπορία, οι ένοπλες δυνάμεις. Σε πρώτη φάση η μετάβαση από την Ελλάδα στην Ελβετία και θα δούμε τις προκλήσεις. Η προσαρμογή σε ένα νέο εργασιακό, τελείως νέο εργασιακό περιβάλλον, γιατί δεν ήταν από τη μία εταιρεία σε μία άλλη εταιρεία, απλά ήταν από έναν χώρο που λέγεται ένοπλες δυνάμεις, δημόσιος τομέας, σε μία εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, με μεγάλες απαιτήσεις, διεθνή εταιρεία. Και στη συνέχεια, αφού λοιπόν αυτά πληρώθηκαν, γίνανε, ολοκληρώθηκαν, το δεύτερο κομμάτι αλλαγής ήταν το οικογενειακό, ήταν η μετοίκηση της οικογένειας, καθότι έχω μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, να μετοικήσουν, να φύγουν από το χώρο που λέγεται Ελλάδα, από το Βόλο, από το σχολείο τους, από τους συγγενείς, από τους φίλους και να ξεκινήσουν σε ένα νέο περιβάλλον, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον και σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, μια νέα εμπειρία και μια εμπειρία η οποία ήταν τελείως διαφορετική από αυτό που είχαν και είχαμε συνηθίσει όλοι μέχρι τώρα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής ήταν μια ανησυχία, μια βεβαιότητα και το αναμενόμενο ρίσκο που θα έπρεπε να πάρει κανείς προκειμένου να προχωρήσει στα βήματα αυτά που θα την έκαναν επιτυχή την αλλαγή αυτή. Ελβετία. Γιατί λοιπόν ήταν μια πρόκληση η Ελβετία. Όπως ίσως ξέρετε, η Ελβετία είναι μια ξεχωριστή χώρα, πραγματικά ξεχωριστή χώρα. Έχει ένα πληθυσμό σχεδόν 8,3 εκατομμύρια ανθρώπους, από το οποίο το 1,23% είναι ξένοι, δεν είναι αυτόχθονες Ελβετοί. Τέσσερις κύριες εθνικές γλώσσες, και η Αγγλική δεν είναι μία από αυτές. Η Γερμανική είναι στο 65%, στο πορτοκαλί κομμάτι, στο κεντρικό κομμάτι της Ελβετίας, θα λέγαμε, μιλάνε Γερμανικά. Δυτικά προς τα σύνορα με τη Γαλλία, στο γαλλικό κομμάτι, στην Ρωμανδί, όπως λέγεται, μιλάνε γαλλικά, σε ένα 23-25%. Στο νότιο κομμάτι, στο Τιτσίνο, που συνορεύει με την Ιταλία, μιλάνε ιταλικά. Και υπάρχει και ένα 2% ανατολικά, νοτιοανατολικά, που λέγεται Ρωμάνς, μια γλώσσα η οποία, παρόλο που είναι μόνο ένα 2%, συνεχίζει να είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας. Αυτό που επίσης είναι
ενδιαφέρον να τονίσουμε εδώ πέρα είναι ότι είναι μια ομοσπονδιακή διακυβέρνηση, έχει σχεδόν τα χαρακτηριστικά της άμεσης δημοκρατίας, καθότι αν κάποιος θέλει να περάσει κάτι, μπορεί αν συγκεντρώσει συγκεκριμένες υπογραφές, να το φέρει για δημοψήφισμα και φέρνοντάς το για δημοψήφισμα, εάν είναι 50,1% αυτό θα περάσει και υποχρεώνει η Ελβετία να το κάνει νόμο. Χωρίζεται, πάνω κάτω βλέπετε πιστεύω, σε 26 αυτόνομα καντόνια, έχουν αυτοδιοικητική και οικονομική αυτονομία τα καντόνια, που σημαίνει ότι το κάθε καντόνι μπορεί να αποφασίσει μόνο του για οικονομικά θέματα, για φορολογία, για εκπαιδευτικά θέματα, για θέματα καθημερινής λειτουργίας του καντονιού, είναι εντελώς αυτόνομα τα καντόνια. Και πού οφείλονται αυτά? Οφείλονται στον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Σύνταγμα της Ελβετίας. Είναι αυτός ο οποίος με εντολή τότε των Ρώσων έφτιαξε ένα σύνταγμα για την Ελβετία και την κατέστησε, αυτός ήταν ο σκοπός, να την καταστήσει ανεξάρτητη, έκτοτε και στην πορεία των χρόνων. Παρόλα αυτά που είναι μία άμεση δημοκρατία, επίσης κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίθετο και είναι μια χώρα των αντιθέσεων η Ελβετία, είναι ότι για να αρχίσουν να ψηφίζουν οι γυναίκες, ψηφίσανε, το πρώτο καντόνι αποφάσισε και δέχτηκε να ψηφίζουν οι γυναίκες το 1959 και το τελευταίο καντόνι από τα 26 δέχτηκε να ψηφίζουν οι γυναίκες το 1990. Οπότε σε κάποια πράγματα είναι μπροστά και σε κάποια πράγματα είναι πολύ πίσω. Μία πολύ ακριβή χώρα, όπως πιστεύω θα ξέρετε, με πολύ ακριβό βιωτικό επίπεδο, που ο Big Mac Index των McDonald's είναι ένας κλασικός δείχτης του κόστου ζωής σε μια χώρα, με συγχωρείτε, 6,5, πάνω από 6,5 δολάρια κόστος ενός Big Mac στην Ελβετία, όταν η δεύτερη χώρα που είναι η Αμερική είναι στα 5 δολάρια. Παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλεψη, παρά το ακριβό υψηλό κόστος ζωής, υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη ώστε η μισθή να είναι εξίσου ικανοποιητική, ώστε να μπορεί κάποιος να ζει μια ζωή έχοντας εξασφαλίσει τα προστοζήν, τα αναγκαία. Μια χώρα που το εξαγώγημο, ένα από τα μεγάλα εξαγώγημα προϊόντα της είναι η σοκολάτα, Τομπλερόν, ξέρετε όλοι, και το κλασικό και ο τουρισμός. Εδώ η Τομπλερόν ενσωματώνει και τα δύο, και τη σοκολάτα και το Μάτερχορν, το οποίο είναι ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ελβετίας. Μια χώρα η οποία πάνω από 60% οφείλει την ενέργειά της σε υδροελεκτρικά έργα. Έχει όλες τις μορφές ενέργειας και μπορεί ο καθένας να αποφασίσει από ποια μορφή ενέργειας θα παίρνει στο σπίτι του την ενέργεια. Έχει υδροελεκτρικά, έχει τα κλασικά ηλεκτρικά, έχει και πυρηνική ενέργεια, έχει όλες τις μορφές ενέργειας, έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο, οδικό δίκτυο, πάνω από 5.000 μίλια, νομίζω 8.000 χιλιόμετρα, δίκτυο σιδηροδρομικό, εκτεταμένο, ακριβέστατο, καθότι και ένα από τα επίσης εξαγώγημα προϊόντα της είναι και τα ρολόγια. Και η ακρίβεια των ρολογιών, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελβετίας είναι πάρα πολύ ακριβές και γενικά η Ελβετία, αλήθεια είναι ότι διέπονται από μία τάση για ακρίβεια, για να μιλάνε στο λεπτό ή στο δευτερόλεπτο. Μου έχει τύχει και εμένα να είμαι στο σταθμό στο αεροδρόμιο και να μπαίνω σε τρένο που έφευγε σε 3 λεπτά και να μπαίνω στο σωστό τρένο γιατί το δικό μου τρένο έφευγε σε 5 λεπτά. Οπότε η ακρίβειά τους είναι χαρακτηριστική. Ένα τρένο θα έχει μόνο καθυστέρηση αν κάποιος πέσει και αυτοκτονήσει στις γραμμές. Διαφορετικά δεν υπάρχει πράγμα, δεν λογίζεται καθυστέρηση για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελβετίας. Επίσης, ξεχωριστή γιατί και πώς έπρεπε να προσαρμοστούμε προσωπικά εμείς πηγαίνουμε και σαν οικογένεια αλλά και σαν αυτό το 23% που είπαμε των ξένων που πηγαίνουν στην Ελβετία. Ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο επίσης, αλλά εκτεταμένες είναι και οι κάμερες παρακολούθησης της ταχύτητας, ελέγχου της ταχύτητας. Τα όρια είναι πολύ ακριβή, 30 γύρω από τα σχολεία, 50, 80, 100 και 120 τα υπόλοιπα όρια. Έχεις δυνατότητα για συν 5. Είναι 30, μπορείς 35. Είναι 120, μπορείς 125. Στα 126 η κάμερα θα σε καταγράψει
και θα σου έρθει το πρόστιμο στο σπίτι. Συνήθως είναι 20 αναχιλιόμετρο και πηγαίνει μετά γεωμετρικά από κάποια στιγμή και πάνω ποσοστό του μισθού σου. Εάν είναι πολύ μεγάλο, ειδικά κοντά στα σχολεία, αν είναι 30 ας πούμε το όριο και πηγαίνεις με 50-60, θα είναι το πρόστιμο ποσοστό του μισθού σου που γνωρίζει το κράτος ακριβώς το μισθό που παίρνεις και ανάλογα θα σε χρεώσει. Παρόλα αυτά, πέρα από το σιδηροδρομικό δίκτυο, υπάρχει και το ποδηλατικό δίκτυο, οι ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι είναι πολύ εκτεταμένοι και όλοι τους σέβονται, όλοι τους στηρούν. Δεν θα δεις ποτέ αυτοκίνητο να σταθμεύει, να σταματάει ή να μπαίνει πάνω σε ποδηλατόδρομο και αν υπάρχει ποδηλάτης και το αυτοκίνητο παρεκκλίνει, μπορεί ο ποδηλάτης να αρχίσει να του χτυπάει το τζάμι και να λέει φύγε από το ποδηλατόδρομο. Υπάρχουν οι λωρίδες, οι διαβάσεις στις οποίες, οι οποίες επίσης είναι πάρα πολύ σεβαστές, είναι δεδομένο ότι ο οδηγός και οι οδηγοί, οι ξένοι, θα σταματήσουν, γιατί το βλέπουν ότι αυτή είναι η νόρμα, θα σταματήσουν στη διάβαση να περάσει οποιοδήποτε. Και ο λόγος που έχω βάλει και τα δύο παιδιά εδώ είναι γιατί τα παιδιά αυτά από 3, 4, 5 χρονών μόλις ξεκινάνε να πάνε στον νηπιαγωγείο, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, σπρώχνουν τους γονείς να μην τα φέρνουν στο σχολείο, αλλά να μαθαίνουν τα παιδιά να πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο. Αφενός μεν λόγω της ασφάλειας που υπάρχει, αφετέρου να μάθουν την οδική συμπεριφορά και κατά τρίτο ξέρουν ότι οι οδηγοί κατά κύριο λόγο, κατά 99% να μην είμαστε απόλυτοι, θα σεβαστούν τα παιδιά όταν περνάνε τον δρόμο, όταν περνάνε τη διάβαση. Καθαριότητα, σε βαθμό ίσως υπερβολικό για κάποιον σαν εμάς, ωστόσο είναι γεγονός, υπάρχουν ανά 500 μέτρα σακουλάκια για αυτούς που έχουν σκύλους, ο οποίος ο ιδιοκτήτης σκύλου επίσης θα έχει εκπαιδευτεί πώς θα λειτουργήσει με το σκύλο του και αν έχει ξεχάσει να πάρει το σακουλάκι του, μπορεί να τα πάρει από τα συγκεκριμένα μέρη αυτά, τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς, όπως σας είπα, σχεδόν 2 αναχιλιόμετρο. Ωστόσο, παρά τις αυστηρές δομές της καθημερινής λειτουργίας, είναι μια χώρα η οποία σέβεται τους εργαζόμενούς της και σέβεται και εδώ, μπορεί να το καταλαβαίνετε, μπορεί όχι, είναι οι τυπικές ώρες λειτουργίας της εφορίας της Λουκέρνης. Η εφορία λοιπόν της Λουκέρνης θα ανοίξει 8 με 11.30 και 1.30 με 5. Μεταξύ 11.30 και 1.30 οι εργαζόμενοι της εταιρείας μπορούν να φύγουν της εφορίας, μπορεί να φύγουν, να πάνε να κάνουν τις δικές τους δουλειές, να βγουν, να τρέξουν, να φάνε, να αθληθούν, να βρεθούν με όποιον θέλουν. Θα κλείσει το μεσημέρι, εκτός από την Πέμπτη, η οποία θα είναι, έχουν και μία μέρα που είναι 8 με 5.30. Όπως και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελβετίας, το οποίο μάλιστα ανοίγει και σήμερα, 8 Νοεμβρίου, άμα δείτε, δεν έχει καμία σχέση με τα ωράρια του Mall ή του Golden Hall. Είναι κάθε μέρα 9 με 6.30, εκτός από δύο μέρες που είναι 9 με 9, και το Σάββατο 8 με 4. Το ίδιο είναι και το ωράριο των σούπερ μάρκετ. 8 κάθε μέρα με 6 ή με 6.30. Οπότε είναι μια πρόκληση για την καθημερινότητα, για κάποιον που εργάζεται το τυπικό ωράριο 9-5, να προλάβει να φύγει και να πάει να κάνει τα καθημερινά του ψώνια, τις ανάγκες του. Είναι μία λοιπόν χώρα, όπως σας είπα, με μεγάλες αντιθέσεις και στο θετικό και στο αρνητικό. Είναι μία χώρα επίσης, κάτι άλλο που δεν έχω βάλει εδώ και αξίζει να το πούμε, όπου ο ενοικιαστής θα προσπαθήσει να πείσει τον ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος ότι αυτός είναι ο καλύτερος για να του νοικιάσει το διαμέρισμα. Δεν προσπαθεί ο ιδιοκτήτης να πείσει τον ενοικιαστή να νοικιάσει το διαμέρισμα, είναι ακριβώς αντίθετο. Όταν έπρεπε να νοικιάσουν το διαμέρισμα, σου ζητάνε, συμπληρώνεις φόρμα κανονικά με όλα τα στοιχεία σου, με το μισθό σου, αν έχεις μουσικά όργανα, αν έχεις σκυλιά, γατιά, πέτ, οτιδήποτε. Μπορεί να ζητήσουν φωτογραφίες, σου ζητάνε ποιος θα μένει εκεί πέρα και θα αποφασίσουν αυτοί ανάλογα κατά πόσο θα μπεις ή δεν θα μπεις μέσα στο διαμέρισμα. Οπότε στην αρχή και για μένα ακόμη, που δεν μιλούσα τα γερμανικά, ήταν μια πρόκληση το να μπορέσεις να βρεις ένα διαμέρισμα για να μπορέσει εγκαίρως να έρθει η οικογένεια και να,
και να μπει στην καθημερινότητά τους. Όπως επίσης η πρόκληση ήταν μετά και στο σχολείο, στα παιδιά, να αρχίσεις να μπορείς να συνεννοείσαι με τους δασκάλους, με τους καθηγητές. Δασκάλους στο δημοτικό, δεν περιμένεις ότι όλοι θα γνωρίζουν αγγλικά, οπότε σιγά σιγά προσπαθείς να μπεις μέσα στην καθημερινότητα και να μάθεις γερμανικά, να μπορείς να συνεννοηθείς, να μπορείς να υποστηρίξεις την οικογένεια, τα παιδιά και να μπορείς, αν μη τι άλλο, να μαθαίνεις για την πρόοδο των παιδιών. Και αυτά λοιπόν ήταν στο προσωπικό επίπεδο. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επαγγελματικό επίπεδο και στην εταιρεία. Στην εταιρεία λοιπόν, όπως σας είπα και σας έφτιαξα έτσι λίγο το οργανόγραμμα της εταιρείας και της AIE, της ομπρέλας εταιρείας, αλλά και της Pratt & Whitney, μια εταιρεία, όπως σας είπα, που είναι μόνο 18 άτομα. Και ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 2012, 29 Ιουνίου το 2012, και ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας, όταν η Pratt & Whitney αγόρασε την πνευματική ιδιοκτησία από τη Rolls-Royce, η οποία για 25 πλάς χρόνια ήταν υπεύθυνη για το CBST του κινητήρα. Έπρεπε η δική μας η εταιρεία, η Pigway όπως λέγεται, να αναλάβει την πνευματική ιδιοκτησία. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι, και αυτό είναι το τρίκι κομμάτι, ότι αγοράσαμε, μεν πληρώσαμε ένα σημαντικό ποσό, παρόλα αυτά δεν κατέχουμε τα δεδομένα της Rolls-Royce, κατέχουμε την άδεια να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της Rolls-Royce. Σχετικά και μόνο όμως για το V2500 κινητήρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι στοιχεία κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ένα κινητήρα σε άλλον, εμπειρία χρήσης κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ένα προϊόν στο άλλο και οι εταιρείες θέλουν πάρα πολύ να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους προκειμένου να αναπτύσσουν καλύτερα τα νέα προϊόντα. Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη αγορά είχε μια πρόκληση γιατί θα έπρεπε να τα χαρακτηρίσουμε και να τα αποθηκεύσουμε ανάλογα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η χρήση από οποιονδήποτε δεν υποστήριζε την Pigway σχετικό με V2500. Και όταν λέω δεν υποστήριζε, όπως σας είπα πριν, εμείς σαν εταιρεία είμαστε 18 άτομα στην Ελβετία, αλλά η υποστήριξή μας γίνεται με ομάδες οι οποίες δουλεύουν από την Αμερική. Έχουμε services agreement όπως λέγονται, έχουμε συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με ομάδες από την Αμερική, κυρίως από την Pratt ή από άλλες εταιρείες παρεμφερείς, οι οποίες μας υποστηρίζουν. Και θα έπρεπε λοιπόν μόνο αυτοί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του V2500 και θα έπρεπε όλο το προσωπικό της Pratt να εκπαιδευτεί ανάλογα έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει που σταματάει η αρμοδιότητά του και που σταματάνε τα δικαιώματά του προκειμένου να μην διαραίουν να μην διαραίει η εμπειρία, να μην διαραίουν στοιχεία χρήσης του κινητήρα σε άλλους κινητήρες. Έπρεπε επίσης όλες οι τεχνικές αναφορές οι οποίες είχαν γραφτεί από τη Rolls-Royce όταν ήταν equal partner με τις άλλες εταιρείες θα έπρεπε να συσχετιστούν με τις αντίστοιχες τις δικές μας και αυτό το λέω να συσχετιστούν, με συγχωρείτε, γιατί καμία εταιρεία δεν δίνει, είναι το βασικότερο, το πιο θερμό κομμάτι, ας το πούμε, είναι η ζωή του κινητήρα, το κύκλο ζωής των υλικών. Όλα τα βασικά υλικά του κινητήρα, κυρίως τα περιστρεφόμενα μέρη, έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής. Μετά από μια συγκεκριμένη χρήση, 10-20 χιλιάδων κύκλων, πρέπει να αντικατασταθούν. Υπάρχουν τεχνικές αναφορές, οι οποίες πιστοποιούν ότι αυτό το υλικό είναι μπορεί να λειτουργήσει για τόσους κύκλους. Οπότε θα έπρεπε εμείς με το reverse engineering να κάνουμε, να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι και εμείς σαν εταιρεία, να αποδείξουμε στην FAA που είναι πιστοποιημένος ο κινητήρας, ότι ναι πλέον παίρνουμε την ευθύνη από τη Rolls-Royce και πλέον ναι εμείς θα υποστηρίζουμε τον κινητήρα σε οτιδήποτε προκύψει παγκοσμίως, σε οτιδήποτε χρειαστεί ο οποιοσδήποτε χρήστης.
γιατί δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, η ροή των ανταλλακτικών και η ροή των κινητήρων. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που είπαμε πριν με τα MRO, τα SOPs. Όταν ο κινητήρας πηγαίνει να συντηρηθεί, υπάρχουν ευρήματα, υπάρχουν βελτιώσεις που ζητάνε οι χρήστες ή υπάρχουν βελτιώσεις που ζητά εσωτερικά η εταιρεία προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος συντήρησης και συνεπώς να μεγιστοποιήσει το κέρδος που θα έχει η εταιρεία έχοντας κλείσει πακέτα συντήρησης με διάφορους χρήστες. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο project το οποίο είχαμε σαν στόχο 5 χρόνια να το ολοκληρώσουμε. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, η υπογραφή της συμφωνίας έγινε το 2011. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2012 και εμείς σαν ομάδα, ήμουνα υπεύθυνος σε αυτήν την ομάδα, ξεκίνησα το design transfer τον Ιούνιο του 2013. Εγώ ξεκίνησα με το που πήγα στην εταιρεία το Δεκέμβριο του 2013. Όπως είπαμε, πλέον αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2017, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, προλάβαμε το Μάρτιο του 2017 και λέω προλάβαμε γιατί η Rolls-Royce στη συμφωνία που είχε υπογράψει είχε πει ότι εγώ θα σας υποστηρίζω για ακόμη 5 χρόνια μέχρι να αναλάβετε εσείς και να μπορέσετε να πιστοποιηθείτε στις αρχές ότι μπορείτε να υποστηρίξετε το κινητήρα και μετά εγώ θα πάρω όλα τα resources μου, θα πάρω όλους τους εργαζόμενους, θα πάρω οποιονδήποτε υποστηρίζει και θα τον βάλω σε άλλα προγράμματα. Εγώ πούλησα το προϊόν μου, οπότε πλέον μετά τα 5 χρόνια είστε υπεύθυνοι να προλάβετε να το υποστηρίξετε. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο χρειάστηκε να απασχολήσει συνολικά, όπως βλέπετε, 85 υπαλλήλους από 14 διαφορετικούς τομείς. Από τομείς quality, από τομείς βεβαίως engineering, από ασφάλεια πτήσεων, πάρα πολλούς τομείς. 5 εταιρείες συνολικά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες οι οποίες ήταν διασπαρμένες είτε στο Πουέρτο Ρίκο, στην Ινδία, στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε 5 εταιρείες outsourcing προκειμένου να μπορέσουμε όταν βλέπαμε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα να ξεπεράσουμε το πρόβλημα ή να χρησιμοποιήσουμε την εταιρεία η οποία εξειδικευόταν σε κάτι. Να μεταφέρουμε, όπως είπαμε, συνολικά 42.000 αρχεία δεδομένων από τη Rolls-Royce ταυτόχρονα σε 2 σερβερ, ένας στην Ελβετία που πρέπει να μένει με βάση τις αρχές που διέπουν την εταιρεία, θα πρέπει πάντα να έχουμε ένα αρχείο δεδομένων και στην Ελβετία για να δείχνουμε ότι δεν είμαστε ένας ταχυδρομικός κώδικας, δεν είμαστε μια εταιρεία ξέπλυμα χρήματος, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά έχουμε πραγματικά τις λειτουργίες εκεί της εταιρείας και ταυτόχρονα να πάνε και όλα τα υλικά στην Αμερική, όλα τα αρχεία, με συγχωρείτε, στην Αμερική και να μπορούν οι Αμερικάνοι να υποστηρίζουν, αυτοί που υποστηρίζουν εμάς, να υποστηρίζουν το ΒΕΔΙΟ 500 κινητήρα. Τέλος, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε πάνω από 1.400 αναλυτικά πακέτα να ανασχεδιάσουμε, 1.434 πακέτα του σχεδιασμού, όπως είπαμε, και δομικής ακεραιότητας, προκειμένου να πιστοποιήσουμε τη ζωή των επιμέρους υλικών του κινητήρα. Ένα έργο το οποίο πραγματικά πήρε όλο το χρόνο μας, ωστόσο, και πρέπει να καταλάβουμε την πρόκληση που υπήρχε εδώ, είναι ότι στα 5 αυτά χρόνια ο κινητήρας δεν σταμάτησε να πετάει, δεν σταμάτησε να πουλιέται, δεν σταμάτησε να συντηρείται. Θα έπρεπε παράλληλα, αφενός μεν να ετοιμαζόμαστε να τον υποστηρίξουμε, αφετέρου να μπορούμε να πείσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη Rolls-Royce κυρίως, η οποία πλέον είχε αγοράσει, είχε πουλήσει και είχε πάρει το πακέτο που έπρεπε να πάρει, να συνεχίσει να υποστηρίζει τον κινητήρα και να μην εξαφανίζει τα άτομα, να μην εξαφανίζει την εμπειρία, ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε απρόσκοπτα όλους τους πελάτες, όλα τα engine shops, όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε η μεταφορά της τεχνογνωσίας και με συγχωρείτε η πίσω, μάλλον δεν θα βλέπετε, είναι αρκετά μικρά, ωστόσο είναι περισσότερο ενδεικτικά.
Έγινε με δύο τρόπους. Έγινε με συνεχή αξιολόγηση της προόδου, τα λεγόμενα gated reviews, τα οποία ήταν 4-5 gates, αν βάλουμε και το gate 0. Το πρώτο gate, το οποίο ήταν πριν την υπογραφή της εταιρείας, τότε που αποφασίσανε και κάναμε την ανάληψη ρίσκου και αποφασίσανε με ποιο μέθοδο θα γίνει η μεταφορά της τεχνολογίας. Όταν λοιπόν αυτό ολοκληρώθηκε, ήταν το gate 1, το οποίο μετά την υπογραφή ξανακάνεις μία διαχείριση και ανάληψη του ρίσκου και βλέπεις τι πόροι σου χρειάζονται, τι resources χρειάζονται. Το gate 2 που κάνεις μία δοκιμαστική, ένα trial, μεταφέρεις κάποια υλικά και βλέπεις κατά πόσο αυτό που έχεις σχεδιάσει γίνεται πραγματικότητα, είναι εφικτό. Το gate 3, όταν πλέον μεταφέρθηκαν όλα τα πακέτα και γίνανε όλες οι επικοινωνίες, ας το πούμε, μεταξύ των τεχνικών της Rolls-Royce με των τεχνικών της Ferrari, εμείς σαν Pigway να πούμε, να αναφέρουμε ότι ναι, τα έχουμε παραλάβει όλα, τα έχουμε ελέγξει, τα έχουμε ανοίξει, τα έχουμε εξετάσει, έχουμε λύσει, έχουμε ρωτήσει τις απορίες και έχουμε λύσει όποιες απορίες. Και το τελευταίο gate, το gate 4, το οποίο ήταν να πάμε στις αρχές, στην FAA κυρίως, όχι στην EASA που είναι η Ευρωπαϊκή, αλλά στην FAA που είναι η Αμερικάνικη, και να αναφέρουμε στις Αμερικάνικες αρχές ότι ναι, εμείς πραγματικά είμαστε υπεύθυνοι πλέον για το κινητήρα, για το συγκεκριμένο κομμάτι του κινητήρα και μπορούμε να τον υποστηρίξουμε επαρκώς. Και όσο και αν μπορεί να φαίνεται λίγο όχι τόσο σημαντικό αυτό, πιστέψαμε ότι η FAA είναι μια πάρα πολύ αυστηρή αρχή και εξετάζει πολύ πολύ εντελεχώς αυτό που θα τους παρουσιάσεις και συνήθως φεύγεις από τα meeting με την FAA με πολλές σελίδες πραγμάτων που πρέπει να κάνεις. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο βοήθησε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο ήταν αυτές οι συνεχείς ανατροφοδοτήσεις, όπως λέμε, με τα χρονοδιαγράμματα αυτά, το οποίο ερχόταν η κάθε ομάδα, όπως είπαμε, από τις 14 διαφορετικές ομάδες και έλεγε, έστελνε και μετά μιλούσαμε και παρουσιάζανε κάθε εβδομάδα σχεδόν τι κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα, πώς πάνε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά τους, μπλε το έχω ολοκληρώσει, πράσινο είμαι on target, κίτρινο κινδυνεύω, κόκκινο το έχω χάσει, ποια είναι τα επόμενα, που οι επόμενες εργασίες που είναι να κάνουν, οι επόμενες υποχρεώσεις τους και αν χρειαζόταν από εμάς να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε, ποια ήταν τα ρίσκα τους, ποια ήταν, που θέλανε να κάνουμε αναβάθμιση, το escalation που λέγεται, να μιλήσουμε πιο ψηλά στο management και να προσπαθήσουμε να πάρουμε επιπλέον πόρους προκειμένου ο σχεδιασμός που είχαμε κάνει να βγει επιτυχής. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι ήταν καθοριστικό το να έχεις σε μία σελίδα, σε μία οθόνη την πρόοδο της κάθε ομάδας και όταν λέμε ομάδα, όπως είπα και πριν, καταλαβαίνετε ότι είναι ομάδες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και ομάδες οι οποίες γίνονται από άτομα που έχουν διαφορετικό background και διαφορετικούς σκοπούς, ο καθένας για το δικό του σκοπό. Ποια ήταν τα εμπόδια μας και γενικά τα εμπόδια στην επιτυχή αλλαγή, λοιπόν, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όπως σας είπα πριν, αλλά και στο επιχειρησιακό, στο επαγγελματικό επίπεδο, στο εταιρικό επίπεδο. Μόλις σας είπα το σύστημα αξιών και η κουλτούρα, σύστημα αξιών προσωπικά εδώ σαν Έλληνα, σαν μεγαλωμένο στην Ελλάδα, στο Βόλο, στην Αθήνα, με μια κουλτούρα διαφορετική πηγαίνεις εκεί και πρέπει ξαφνικά να μάθεις να υπακούς, δεν γίνεται διαφορετικά, στους κανόνες, στις νόρμες, στη διαθημερινότητα που προστάζει η Ελβετία. Επίσης, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, τις οποίες θα έχεις στην αρχή μέχρι να καταφέρεις να δημιουργήσεις το δικό σου κοινωνικό περιβάλλον, το δικό σου κύκλο, ένα καινούργιο κύκλο.
η απώλεια των κεκτημένων εδώ πέρα. Εδώ νιώθεις δυνατός, νιώθεις ικανός να ανταπεξέλθεις, νιώθεις ικανός να μπορείς να στηρίξεις τον κύκλο σου, είτε αυτό λέγεται οικογενειακός κύκλος, είτε λέγεται επαγγελματικός κύκλος, και ξαφνικά πηγαίνεις σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια χώρα η οποία είναι τελείως διαφορετική. Σε εταιρικό επίπεδο η κατανομή δύναμης και εξουσίας. Πλέον έπρεπε να πείσουμε τη Rolls-Royce ότι δεν είσαι ένας equal partner, ένα ισότιμο μέλος στον κινητήρα, είσαι πλέον ο πάροχος και θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου ζητάμε εμείς. Αν εμείς σου ζητάμε ότι πρέπει να βελτιώσεις αυτό το κομμάτι, δεν σημαίνει ότι εσύ επειδή βελτιώνοντάς το θα σταματήσεις να πουλάς ανταλλακτικά, δεν θα θέλεις να το κάνεις. Είναι πλέον διαφορετική η ισορροπία μεταξύ των οργανισμών. Ψυχολογικά εμπόδια στην αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε, και δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσω, φόβος για το άγνωστο, που θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα συναντήσουμε, απροθυμία για πειραματισμό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η ασφάλεια, η συναισθηματική ευημερία, αυτό το emotional intelligence που νιώθει ο καθένας όταν φεύγει από κάτι γνωστό, πώς κλονίζεται αυτό και η σταθερότητα που νιώθει. Όπως και τα πρακτικά εμπόδια. Ένα από τα πρακτικά εμπόδια που σας είπα ήταν η έλλειψη της γλώσσας στο νέο περιβάλλον, η μη γνώση των γερμανικών. Μπορεί να μιλάμε και εγώ και η γυναίκα μου αρκετές γλώσσες, δεν μιλούσαμε γερμανικά. Ήταν ένα πρόβλημα. Μη ορατά ωφέλη από την αλλαγή, μη ορατά ωφέλη τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο παράδειγμα που αναλύσαμε το εταιρικό. Δεν γνώριζαν όλοι οι εργαζόμενοι της Pratt, για παράδειγμα, οι οποίοι μας υποστηρίζανε, πώς θα βοηθούσαν και πώς θα προσφέρανε στην αλλαγή αυτή της μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Rolls-Royce στην Pratt & Whitney, και θα έπρεπε να τους το εξηγήσουμε. Όπως και έλλειψη πληροφόρησης, παραπληροφόρηση από κάποιον που άκουσες, κάτι σου είπε, κάτι διάβασες και ίσως να πιστεύεις κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι και τόσο αληθές μέχρι να το βιώσεις, μέχρι να το ζήσεις. Και αντίστοιχα και ιστορικοί παράγοντες, κάποιος να πήγε, να απέτυχε, όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορείς να πετύχεις την αλλαγή που επιθυμείς να πετύχεις. Βεβαίως, υπήρχαν και προϋποθέσεις της επιτύχους αλλαγής. Ποιες ήταν αυτές οι προϋποθέσεις? Προϋποθέσεις ήταν ότι θα έπρεπε καταρχήν για οτιδήποτε κάναμε να αξιολογήσουμε το ρίσκο, να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες. Έπρεπε, όπως σας είπα, σε επαγγελματικό επίπεδο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλους τους πελάτες και όλους τους κινητήρες, τους 7.000 κινητήρες που πετάνε, αφενός, αφετέρου όμως να βάλουμε μία ιεράρχηση στο project και να δώσουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να καταφέρουμε, δουλεύοντας, ας το πούμε, ανάποδα, μέσα στα 5 χρόνια που είχαμε περιθώριο να υποστηρίξουμε και να ολοκληρώσουμε το project αυτό. Ξεκαθαρίσαμε τους ρόλους, ξέραμε ο καθένας τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, πού θα αναφερθεί, πώς θα αναφερθεί. Δώσαμε στήριξη στις ομάδες και αυτό πρέπει να είναι, πιστεύω, ο ρόλος του κάθε ηγέτη σε οτιδήποτε αναλαμβάνει, να μπορεί να στηρίζει και να βλέπει, όπως είναι και στη διαδικασία, το κάθε πρόβλημα από την οπτική γωνία του άλλου, να μπορεί να μπαίνει, όπως λέμε, στα παπούτσια του άλλου και να μπορεί να το εξετάζει από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να βοηθάει, να στηρίζει τον οποιοδήποτε άλλον στις δυσκολίες ή στην αποτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει εφαρμογή και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί όταν, για παράδειγμα, σε προσωπικό επίπεδο ξεκινάνε τα παιδιά και δεν γνωρίζουν γρή γερμανικά, θα πρέπει να τα στηρίξεις και μέσα στο σχολείο, πέρα από τις δομές του σχολείου που στήριξε τα παιδιά να μάθουν γερμανικά και να ενταχθούν ομαλά, θα πρέπει και εσύ να είσαι εκεί και να τα στηρίξεις σε οποιαδήποτε αποτυχία. Πολύ σημαντικό να τους δώσεις μια συναισθηματική στήριξη. Να μιλήσεις με οποιονδήποτε πάλι
και σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο με σαφήνεια και με ρεαλισμό και να παρουσιάσεις για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, για ποιο λόγο είναι καλό να γίνει αυτή η αλλαγή, να δώσεις στις ομάδες ένα πολύ σημαντικό, ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο, τα κίνητρα στις ομάδες και την πάντα, κάτι που ξεχνάμε συνήθως, είναι να επιβραβεύουμε τις ομάδες όταν ολοκληρώνουν κάτι επιτυχώς. Χρειάζεται πάντα, μα πάντα, στο τέλος να υπάρχει μία μικρή επιβράβευση και όχι απαραίτητα και μόνο σε οικονομικό σε οικονομική μορφή, αλλά η επιβράβευση, ακόμη και ένα μπράβο, ακόμη και ένα σε ευχαριστώ, είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό να δώσει όθηση σε αυτόν που κάνει κάτι να το κάνει την επόμενη φορά καλύτερα. Όπως είπαμε, η επικοδομητική επίλυση των συγκρούσεων ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε συνεχώς να δουλεύουμε, γιατί λόγω της κουλτούρας, όπως σας είπα, είχαμε τρεις στη μεταφορά της τεχνογνωσίας είχαμε τρεις βασικές μεγάλες σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης, και ξέρετε πόσο σκληρή είναι η μηχανική, είναι η γερμανική σχολή σκέψης, η άλλη σχολή ήταν η αμερικάνικη και η άλλη σχολή ήταν η αγγλική, γιατί ο Rolls-Royce παλιότερα παρήγαγε τα κομμάτια του κινητήρα στην Αγγλία, στον Ντάρμπι. Οπότε έπρεπε να φέρουμε σε επαφή και να καταφέρουμε, το οποίο ήταν πολλές φορές πρόκληση, πιστέψαμε, να συνεργαστούν οι Γερμανοί με τους Άγγλους και οι Γερμανοί με τους Αμερικάνους. Οι Γερμανοί έχοντας την εμπειρία του V2 500 γνωρίζοντας, οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, γνωρίζοντας από άλλα projects άλλων κινητήρων, να προσπαθήσουν να ρωτήσουν ή να μάθουν ή να αντιστοιχίσουν, οι Γερμανοί να μην θέλουν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για κομμάτια της δικής τους εταιρείας, ήταν πάντα μία πρόκληση. Να μπορέσεις να αποθαρρύνεις το προσωπικό ανταγωνισμό και να βοηθήσεις την ομάδα, την όποια ομάδα, γιατί οι ομάδες, όπως είπαμε, ήταν matrix, να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να παράγει το στόχο και να έχουν όλοι το ίδιο όραμα με αυτό που έχεις εσύ. Ποια ήταν τα προσόντα και δεξιότητες, λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας και πάλι στο επαγγελματικό επίπεδο, αυτό που εγώ έχω σαν προσωπικά έχω αποκομίσει από την μικρή ακόμη, θα έλεγα, εμπειρία μου στο διεθνές περιβάλλον και σε μια διεθνή εταιρεία. Αφενός μεν είναι τα λεγόμενα hard skill, οι τεχνικές πρακτικές δεξιότητες, δηλαδή η γνώση που έχει αποκομίσει ο καθένας ο οποίος έχει φοιτήσει, έχει τελειώσει, έχει πάρει κάποιο πτυχίο στο επιστημονικό του αντικείμενο, αλλά και η συνεχή ανανέωση των γνώσεών του. Η πρακτική άσκηση, η μάθηση μέσω από την εργασία. Ποτέ κάποιος δεν λέει ότι το έμαθα, το κάνω καλά, τέλος. Πάντα θα πρέπει να έχει μια συνεχή όρεξη και έφεση να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Όπως είναι οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Δεν λογίζεται, το ξέρετε καλύτερα και από μένα σήμερα, εταιρεία η οποία να μην μπορεί να θέλει να λειτουργήσει σε διεθνές περιβάλλον και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει βιντεοκλήσεις, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα πακέτα τεχνολογίες τα οποία θα εκμηδενήσουν τις αποστάσεις και θα φέρουν τις διαφορετικές ομάδες να δουλεύουν λες και είναι στο ίδιο δωμάτιο. Ωστόσο, κάτι πολύ σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό από τα hard skills, από τις τεχνικές δεξιότητες, είναι τα λεγόμενα οι διαπροσωπικές δεξιότητες, οι ικανότητες, τα λεγόμενα soft skills, τα οποία είναι αυτά που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο να εξελιχθεί, είναι αυτά που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο να διαπρέψει και να ξεχωρίσει μέσα από το πλήθος. Είναι όλα αυτά εδώ που βλέπετε και δεν θέλω να τα διαβάσω, αλλά στην ουσία είναι αυτά που θα του δώσουν την ικανότητα αφενός με να ηγηθεί μέσα από ομάδες και αφετέρου να μπορεί, σκεπτόμενος όπως βλέπετε έξω από τις γνωστές νόρμες, να μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα τα οποία θα βοηθήσουν την εταιρεία στην οποία εργάζεται και τα οποία βεβαίως θα βοηθήσουν και τον ίδιο προσωπικά να διαχειριστεί το χρόνο του, να διαχειριστεί το άγχος του, να διαχειριστεί όλα αυτά που θα του δώσουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων,
Όπως είπαμε, θα πρέπει να μετατοπίσουμε την εκπαίδευση σε μαθητοκεντρική εκπαίδευση και να εκπαιδευόμαστε συνεχόμενα, χωρίς να είναι, και πάλι λέω, μια προσπάθεια διαφήμισης, ένα από τα μεγάλα προσόντα του να είσαι κάτω από από την ομπρέλα αυτή που λέγεται The United Technologies, είναι ότι η εταιρεία επενδύει πάρα πολύ σε πτυχία, από βασικά πτυχία που μπορεί να θέλουν οι εργαζόμενοι, σε μεταπτυχιακά, σε MBA, σε εκπαιδεύσεις, σε μικρά courses. Έχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 39.000 πτυχία έχουν πάρει οι εργαζόμενοι και είναι κάτι το οποίο θεωρείται προνόμιο πλέον του εργαζόμενου. Δεν θεωρείται ότι σου κάνει χάρη η εταιρεία άμα θα πας να παρακολουθήσεις κάποιο MBA, κάποιο πτυχίο, κάποιο course, κάποιο project management. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο. Αυτά μένα από την εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν η όποια εταιρεία να βοηθάει τους υπαλλήλους της να εξελίσσονται, να τους δίνει τα κίνητρα, να τους δίνει και τις δυνατότητες να εξελίσσονται, αλλά θα πρέπει βεβαίως και όλο το προσωπικό, όλο το εργασιακό προσωπικό να προσπαθεί να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, ακόμη από τα φοιτητικά χρόνια, από τα χρόνια που είστε εσείς τώρα. Θα πρέπει τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο να κοιτάτε τις ευκαιρίες για να εκπαιδευτείτε, να κοιτάτε τις ευκαιρίες για ξένες γλώσσες, να κοιτάτε τις ευκαιρίες για διαχείριση πακέτων, να κοιτάτε όλα αυτά που θα σας δώσουν τα προνόμια τα οποία θα σας στηρίξουν αργότερα όταν θα βγείτε στον εργασιακό χώρο ή σας στηρίζουν γιατί κάποιοι από εσάς πιστεύω ότι ήδη δουλεύετε. Ένα λοιπόν σημαντικό κομμάτι, η προσαρμοστικότητα. Όπως είπαμε, προσαρμοστικότητα, πρέπει ο καθένας να είναι ευέλικτος, θα πρέπει να προσαρμόζεσαι τόσο σε προσωπικό επίπεδο, να μπορείς να προσαρμόζεσαι στα νέα δεδομένα τα οποία καλείσαι, μέσα στα οποία καλείσαι να λειτουργήσεις, όπως και σε επαγγελματικό κομμάτι, όπως και στο επιχειρησιακό, επιχειρηματικό κομμάτι, θα πρέπει η προσαρμοστικότητα να είναι, πιστεύω, το α και το ω. Σου δίνει πολλά ωφέλη, σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάθε δύσκολη στιγμή, να βλέπεις την κάθε δυσκολία σαν πρόκληση, σαν ευκαιρία να μάθεις κάτι παραπάνω. Σου δίνει καλή ψυχολογική λειτουργία, σου δίνει δυνατότητα γρήγορης συναισθηματικής επανάκαμψης, να μην κολλάς σε ένα πρόβλημα, είτε αυτό είναι προσωπικό, είτε αυτό είναι επαγγελματικό, και βεβαίως να στηρίζεις, όπως είπαμε, και όλους τους γύρω σου, προκειμένου όλοι να μπορούν να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Και όπως είπαμε, σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις το δάσος, να μην βλέπεις μόνο το πρόβλημά σου ή το συγκεκριμένο πρόβλημα, να βλέπεις όλα αυτά που θα σε βοηθήσουν να το λύσεις. Και κλείνοντας, κάτι το οποίο ξέρω ότι ο Φέσας του Συνδέσμου Βιομηχανών ίσως να μην είναι και ο καλύτερος και ίσως να του έγραψε κάποιος αυτό το απόσπασμα, αυτό τον λόγο, είναι από από την στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας το 2014, σε μια ομιλία του. Πιστεύω ότι αυτό εδώ περικλεί αυτά που σας περιέγραψα για την τελευταία ώρα, ότι ναι μεν έχουμε πάρα πολύ καλές γνώσεις εμείς που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, πολύ καλά hard skills, πάσχουμε όμως λίγο στις ήπιες δεξιότητες και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα τριφτούμε στο να... και όχι τριφτούμε, να τριφτείτε περισσότερο εσείς στην ανάληψη ρίσκου, στο να μπαίνετε μέσα σε ομάδες, στο να βρίσκετε εσείς ποιο πρόβλημα θέλετε να λύσετε, όχι να περιμένετε από άλλους να σας δώσουν τα προβλήματα που αυτοί θέλουν να λύσουν, προκειμένου να μπορείτε στην καθημερινότητά σας να καινοτομείτε, να βρίσκετε, να υπάρχει εφευρετικότητα και να μπορείτε να επιβιώσετε σε αυτό το αντίξωο περιβάλλον που καλείστε να λειτουργήσετε σε μια κοινωνία του 2017-2018. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ.
συγχαρητήρια. Ανοίξατε τόσες πολλές οθόνες και νομίζω η παρουσία του κ. Βαρελή είναι αποκαλυπτική. Νομίζω ότι σε νορμάλες συνθήκες θα φύγουμε 12 η ώρα από τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Ήταν μια οθόνη για το τι σημαίνει διαχείριση αλλαγής σε εταιρείες που σε παγκόσμιο επίπεδο θέλουν να έχουν πρωτοπορία. Εταιρείες που σφάζονται μεταξύ τους και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται. Από την άλλη μεριά, διαχείριση της αλλαγής στο εσωτερικό μιας από αυτές τις εταιρείες, η οποία προσπαθεί να απορροφήσει τεχνογνωσία από μια ανταγωνίστρια συνεργαζόμενη εταιρεία και να πείσει τους διεθνείς πελάτες ότι τώρα μπορούμε εμείς αντί για εκείνη. Σωστά. Και επίσης, μια άλλη οθόνη, τεράστια επίσης, τι γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τι γίνεται και στο επαγγελματικό περιβάλλον που ζει το κάθε στέλεχος σε αυτού του μεγέθους επιχειρήσεις. Και όταν ο κ. Βαρελής μιλάει για στρεσογόνες συνθήκες, δεν είναι θεωρητικό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι είναι πολύ ήπια να φερώ. Συνεπώς, ακούμε ερωτήσεις. Ο κ. Βαρελής είναι έτοιμος να τις απαντήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ λίγο στις τελευταίες διαφάνειες όσον αφορά τα χάρη της κίνησης και τα σώτη της. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί και έχουν περάσει από μια διαδικασία πρόσληψης σε τέτοιες εταιρείες με τέτοιες γυναικές έχουν ένα αποδεδειγμένο background τεχνικό και επιστημονικό. Η προϋπηρεσία τους, τα πτυχία τους και όλα τα συναφή. Θα ήθελα την προσωπική σας όμως άποψη σε κάτι. Αν έχω καταλάβει καλά, θεωρώ ότι ηγηθήκατε κάποιες ομάδες σε κρίσιμα μεταβατικά στάδια. Στρεσογόνες καταστάσεις, τεχνική αρτιότητα και πολυπολιτισμικό, παύλα επιστημονικό περιβάλλον. Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε κάποιος expert στην ομάδα σας, ο οποίος είχε συσσωρευμένη ατομική γνώση για το αντικείμενό σας. Ήταν στην ομάδα σας. Αλλά επικοινωνιακά απόμακρος με τους άλλους. Και ας πάρουμε και μια άλλη ομάδα όπου υπήρχαν όχι με τέτοιο βιλινακές επιστημονική γνώση, αλλά μπορούσαν να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Αλλά είχαν μια επικοινωνιακή αρτιότητα και ένα communication channel και ένα networking μεταξύ τους περισσότερο, ας πούμε, αποδοτικό. Πώς τι θα προτιμούσατε και πώς θα χειριζόσασταν ιδιαίτερα την πρώτη περίπτωση με τον έξω. Είναι αυτό το παράδειγμα πραγματικά και όπως είπαμε υπήρχαν ομάδες κυρίως από τη Γερμανία, οι οποίες είχαν την εμπειρία, τη μεγάλη εμπειρία λειτουργίας του κινητήρα και χωρίς να βάζουμε ταμπέλες, οι Γερμανοί είναι λίγο υπερόπτες, οπότε θεωρούσαν ότι αυτά που ξέρουν αυτοί θα έπρεπε να τα ξέρουν όλοι και μιλούσαν λίγο ορισμένα άτομα, υπήρχαν σε ομάδες ορισμένα άτομα, τα οποία ήταν λίγο με μια υπεροπτική προσέγγιση. Υπήρχαν άτομα τα οποία στην αντίστοιχη ομάδα της Αμερικής, όπως λέτε, είχαν οι Αμερικάνοι πάλι, χωρίς να βάλουμε ταμπέλες, είναι πολύ εύκολο να δουλέψεις μαζί τους, είναι πιο ανοιχτοί, πιο πρόσχαροι, δεν είναι τόσο σφιχτοί. Έπρεπε και το κάναμε με αρκετά face-to-face meeting, που πάντα όταν ο άλλος κρύβεται μέσα από ένα τηλέφωνο, πίσω από μια τηλεδιάσκεψη, είναι δύσκολο. Αυτό που κάναμε και αυτό που ήταν επιτυχές ήταν ότι φέραμε τις δύο ομάδες σε επαφή, εμείς σαν μεσάζοντες, πήγαμε, είτε τους φέραμε στην Αμερική, είτε πήγαμε στη Γερμανία και κάναμε face-to-face meeting, ξανά και ξανά workshops, προκειμένου να μπορέσουμε να λυθεί, ας το πούμε, αυτός ο οποίος ήταν σφιχτός και να μπορέσει να περάσει τη γνώση σε αυτούς που τη θέλανε και τη χρειαζότανε. Δεν ήταν πάντα επιτυχές και δεν ήταν πάντα και εύκολο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα όλα πετυχαίνουν. Παρ' όλα αυτά, το μυστικό ήταν αυτό, η διαπροσωπική σχέση, το face-to-face και το να καταφέρεις να λύσεις τον άλλον, ακόμη και έξω από το σκληρό εργασιακό περιβάλλον, μετά τη δουλειά να μπορέσεις να πας για μία μπύρα, να μπορέσεις να συζητήσεις κάτι οικογενειακό, ο άλλος θα λυθεί και την επόμενη μέρα η συνεργασία θα είναι ακόμη καλύτερα και πλέον από εκεί και πέρα θα λυθούν αρκετά πράγματα. Εσείς σε ποια ομάδα θέλατε να ανήκατε?
Όχι ως leader, αλλά ως team member. Σαν team members. Θα προτιμούσατε από κάποιον που θα εισπράττατε επιστημονική γνώση παραπάνω από αυτή που έχετε, την ήδη υψηλή, ή θα προτιμούσατε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον εργασίας και επικοινωνιακά πιο ανθυρό. Χωρίς να υστερεί η δουλειά σας, ναι, ή να διακυβεύεται η θέση σας ως team member. Πάντα η πρόκληση είναι να μαθαίνεις από τους, από τους λεγόμενους έμπειρους, από τους λεγόμενους σοφούς. Θα προτιμούσα να είμαι στην σκληρή ομάδα, όπως είπατε, και να καταφέρω να ανοίξω το άτομο αυτό, να μπορέσει να μου περάσει αυτά που θέλω να μου περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άλλες ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε, πήρατε αυτή τη δουλειά, λάθος το φύγατε από την προηγούμενη σας δουλειά επειδή βρήκατε αυτή τη δουλειά ή φύγατε από την προηγούμενη σας δουλειά με στόχο να βρείτε κάτι άλλο πιο κοντά στην... Όχι, όπως είπα και στην αρχή, ίσως να μην το είπα και πολύ ξεκάθαρα, βρήκα πρώτα αυτή, με βρήκανε μάλλον θα το έλεγα, μου ζητήσανε, μου προτείνανε τη δουλειά αυτή και μετά παραιτήθηκα από την αεροπορία. Είχα αποφασίσει και ο Γιώργος το ξέρει εδώ και πολλά χρόνια και του έλεγα ότι θα φύγω. Έψαχνα ενεργά για δουλειά. Όχι, δεν είχα φύγει από την αεροπορία γιατί δεν είχα ούτε συμπληρώσει τα χρόνια συνταξιοδότησης ή αποστρατείας. Έψαχνα όμως και δεν ήθελα να παραμείνω σε ένα χώρο που θεωρούσα ότι προσωπικά θα μείνω στάσιμος και μη εξελίξιμος με βάση όλα αυτά που είχα μαζέψει σαν εμπειρία, σαν προσωπικά εφόδια. Οπότε έψαχνα ενεργά για δουλειά. Βρήκα τη δουλειά, παραιτήθηκα από την αεροπορία και έφυγα. Βασικά πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Άμα σκεφτούμε το αντικείμενο ενός μηχανικού αεροσκαφών και την συγκλαδιά είναι συναφή ως το φως μας από μεγάλο μέρος. Κίνητρο ήταν ότι ήταν πάνω στο αντικείμενο ή αναζητούσε κάτι ίσως διαφορετικό από τα στερεότυπα ίσως της αεροπορίας. Δηλαδή, κίνητρο επίσης το αντικείμενο της εργασίας ή ότι απλά θέλετε να φύγετε από κάτι που είναι σε πιο στενά πλαίσια. Τον αναζήτησα, δεν καταλαβαίνω. Άμα ήταν κάτι άλλο που θέλω να πω, δεν ήταν ακριβώς πάνω στο αντικείμενο. Θα ήταν επιθυμίες να φύγετε απλά από την αεροπορία. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου να φύγω από την αεροπορία. Ο σκοπός μου ήταν να εκμεταλλευτώ όλα τα προσόντα που είχα, γιατί θεωρούσα ότι στο χώρο που ήμουνα είχα φτάσει σε μια πολύ καλή θέση, ωστόσο δεν θα είχα τη δυνατότητα εξέλιξης, προσωπικής εξέλιξης, που θα μπορούσα να είχα σε έναν άλλον χώρο. Σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι ήταν ένα κομμάτι ο κινητήρας, ο οποίος τον γνώριζα καλά και μου άρεσε πάντα, είχα ασχοληθεί καλώς ή κακώς τα προηγούμενα 20 χρόνια με κινητήρα, οπότε το γνώρισα και με βοήθησε, ήταν πολύ πιο εύκολο. Παρόλα αυτά, ναι, ήθελα να εξελιχθώ. Αυτό ήταν το σημαντικό, ότι ήθελα να εξελιχθώ. Όπως είπε και ο κύριος Παπαδούλης, με βρήκανε, μου προτείνανε τη δουλειά αυτή και μου άρεσε και την αποδέχτηκα. Αν τώρα θεωρώ ότι δεν μου άρεσε ή αν τώρα δεν ένιωθα και τώρα ακόμη μετά από 4 χρόνια ευχαριστημένος, δεν θα έμενα στάσιμος, θα κοιτούσα κάτι άλλο. Άρα υπάρχει συνεχώς, τον κύριο Βαρδί, μια προσπάθεια αυτοβελτίωσης όλων των συνδικών επαγγελματικών και προσωπικών, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Είναι το ισχυρότερο κίνητρο της προσωπικής ποιότητας. Φιλοδοξία. Δεν το λέω φιλοδοξία, γιατί πολλές φορές φιλοδοξία ξέρεις, μαστορεύεται με άλλα πράγματα και δεν μου αρέσει. Άλλο, ορίστε. Θα κάνω μια ερώτηση μετά από τις αλλαγές που έχετε περάσει. Δεν είναι κάτι στο χρόνο πίσω. Θα δείτε κάτι που θα λέει ότι πιστεύω να το κάνει και διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω για κάτι που έκανα, γιατί κάθε βήμα μου προσέφερε κάτι θετικό και κάθε βήμα, αν μη τι άλλο, μου έδινε εμπειρία και δύναμη για το επόμενο βήμα. Όχι, δεν νομίζω ότι κάτι δραστικά θα μετάνιωνα, θα έκανα κάτι διαφορετικά. Ίσως να έφευγα πιο νωρίς. Παρ' όλα αυτά, ίσως να ήταν και η συγκυρία καλή τότε που έφυγα, να έχω αποκομίσει μια πολύ καλή εργασιακή εμπειρία μέσα από την αεροπορία, την οποία και δεν μπορώ να πω ότι ούτε έριξα μαύρη πέτρα πίσω μου, ούτε ότι δεν την ευχαριστώ για τα εφόδια που μου έδωσε, γιατί αν μη τι άλλο μου έδωσε και τη δυνατότητα να σπουδάσω σε 2 μεταπτυχιακά στο εξωτερικό.
Οπότε δεν μπορώ να πω ότι για κάτι έχω μετανιώσει, θα έκανα διαφορετικά. Καμιά καυτή ερώτηση στην Ελλάδα. Ναι, και το βασικό στην Ελλάδα, το είπα στην αρχή. Με την εκπαίδευση μέσα στην εταιρεία, θεωρείτε την εταιρεία ως, ως επένδυση στους εργαζόμενους της, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερα πράγματα για αυτήν. Ναι, όντως είναι γεγονός αυτό και ήταν και για μένα μια έκπληξη αυτή και θα σας πω για την έκπληξη. Γιατί προερχόμενος από τον χώρο της αεροπορίας, όπως σας είπα, όταν νομίζω και στα άλλα στις ένοπλες δυνάμεις είναι γεγονός αυτό, όταν έκανα το μεταπτυχιακό στην αεροπορία έπρεπε να μείνω το διπλάσιο χρόνο, υποχρεούμουν να μείνω το διπλάσιο χρόνο στην αεροπορία προκειμένου, ας το πούμε, να ξεπληρώσω. Τα λεφτά ήταν σαν κάτι σαν ανταποδοτικό, ότι θα έπρεπε να μείνω, πήγα 2 χρόνια, έπρεπε να μείνω άλλα 4 χρόνια προκειμένου να ξεπληρώσω τις γνώσεις τις οποίες αποκόμισα. Στην ίν εταιρεία τώρα πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η εταιρεία θεωρεί ότι η εκπαίδευση, όπως σας είπα, είναι προνόμιο και δεδομένο για τον εργαζόμενο. Ναι, ακριβώς, δικαίωμα του εργαζομένου. Χρηματοδοτεί συνήθως το 100%, εντάξει, με βάση με κάθε χώρα, γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικό κόστος εκπαίδευσης, 100% χρηματοδοτεί τα πτυχία στα οποία θα ζητήσει ο εργαζόμενος να εκπαιδευθεί, σε ένα λογικό πλαίσιο πάντα, εντάξει, αλλά είναι, πραγματικά είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να εξελιχθεί, να εκπαιδευθεί, είναι υποχρέωση του προϊσταμένου να προτείνει στον εργαζόμενο courses μικρά ή μεγάλα, μέσα από τα οποία θεωρεί ότι θα έχουμε, δηλαδή, κάτι που δεν σας είπα, έχουμε την συνεχή, το feedback loop που κάνουμε προσωπικά, αλλά και με τον, με τον προϊστάμενο, η αξιολόγηση και επαναξιολόγηση και το development plan, δηλαδή ποιο θα είναι η εξέλιξή σου, ποια θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι η εξέλιξή σου και πώς θα σε βοηθήσω εγώ σαν προϊστάμενος να εξελιχθείς και να φτάσεις εκεί. Είτε αυτό λέγεται πτυχίο, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είναι δικαιώματα του εργαζόμενου και υποχρέωση της εταιρείας να σου τα παρέξει προκειμένου να μπορείς και εσύ μετά να στηρίξεις την εταιρεία. Δεν την νοιάζει την εταιρεία αν τελειώνοντας το πτυχίο εσύ βρεις μια καλύτερη θέση, γιατί θεωρεί ότι έχει τις συνθήκες εκείνες τις οποίες θα σε κρατήσουν στην εταιρεία. Να πω έτσι δύο παραδείγματα που αξίζει να τα κοιτάξετε. Το πρώτο είναι στο Ισραήλ που θεωρείται το Startup Nation. Το ρόλο του στρατού στην βιογραφία, όπως θεωρείται, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ανάπτυξη γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει παίξει. Και το δεύτερο, άμα κοιτάξουμε και οι επόμενοι που θα έρθουν και εταιρείες κτλ., όταν εμείς κάνουμε επιχειρηματικά σχέδια και όταν υπολογίζουμε και κάνουμε προϋπολογισμούς, αυτή την επένδυση τη βάζουμε μέσα. Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν, μας φαίνεται ακριβό, δεν αγοράζουμε και αυτή την επένδυση στην εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα πρέπει να κοιτάμε και αυτό, αν η εταιρεία αυτή επενδύει στην εκεί, όχι μόνο, και δεν είναι μόνο, είναι σε επίπεδο βιωσιμότητας. Αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί και τη συνολική και τη συλλογική δεξαμενή του ανθρώπινου δυναμικού. Αν πάτε τώρα στη βιβλιογραφία και κοιτάξετε, το ζήτημα δεν είναι αν θα σου κάνω συμβόλαιο να σε κρατήσω, γιατί επειδή έκανε μάστερ ή διδακτορικό, θα κάνει άλλα τα διπλά χρόνια. Είναι τέτοιες συνθήκες έξω, ο πόλεμος του ταλέντου, που τελικά θα βρει σίγουρα μια καλύτερη δουλειά να τον αποπληρώσει για τα πάνη του μάστερ, του διδακτορικού. Ή... Δεν παίζουν έτσι. Είναι σε ισχυρή θέση το ταλέντο απέναντι στις εταιρείες. Κύριο στο εξωτερικό, να ρωτήσω τώρα κάτι. Κάπου κι άλλο να ρωτήσω αυτό. Μια και αναφερθήκαμε. Το πρωτόκολλο πειθαρχίας στο στρατό, στην αεροπορία και μάλιστα στο τεχνικό κομμάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βοήθησε στο να ενταχθείτε ευκολότερα σε ένα πρωτόκολλο επίσης πειθαρχίας, μια και εδώ μιλάμε για μεταφορά τεχνογνωσίας στον νέο χώρο. Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια η εμπειρία των 20 συν χρόνων της αεροπορίας βοήθησε, γι' αυτό λέω ότι ευχαριστώ την αεροπορία πραγματικά για τις εμπειρίες και τις γνώσεις, γιατί έχοντας βιώσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και πολύ πιο απαιτητικές καταστάσεις
σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον, το να μπορέσεις να ενταχθείς και να αποδώσεις σε ένα εξίσου απαιτητικό περιβάλλον που είναι μια διεθνής εταιρεία, ήταν κάτι που για μένα ήταν πιο εύκολο και ίσως αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία τα οποία εκτιμήσανε αυτοί που με προσλάβανε όταν μου κάνανε τις συνεντεύξεις. Ήταν η προϋπηρεσία και η εμπειρία που είχα αποκομίσει να έχω δομημένη σκέψη, να έχω οργανωμένη καθημερινότητα και να έχω όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία να πάει μπροστά. Ήταν μια εταιρεία η οποία ξεκινούσε, όπως σας είπα, ήταν μια εταιρεία η οποία στήθηκε κυρίως από Αμερικάνους που ήρθανε και σιγά σιγά αυτοί προσλαμβάνανε μας τους μη Αμερικάνους για να γυρίσουν αυτοί πίσω και να στηρίξουμε εμείς να δουλέψουμε πλέον εμείς στην εταιρεία. Οπότε ψάχνανε άτομα με τέτοιο background. Μια και μιλάμε με όλους έργου, project και ομάδας, πόσο εύκολο είναι να διαχειριστούμε μια αλλαγή σε επίπεδο project change management όσον αφορά τα specifications για κάποιο έργο που έχετε αναλάβει και όταν έχει προχωρήσει δηλαδή το χρονοδιάγραμμα μέχρι ένα σημείο και κάποια στιγμή ο πελάτης σας ζητά μια αλλαγή στα specifications. Πόσο εύκολο είναι να διαχειριστείτε αυτό το πράγμα για να το περάσετε στα μέλη της ομάδος, ξαναγυρίσετε δηλαδή πίσω ενδεχομένως να διεκδικήσετε σε άλλους πόρους και όταν, πόσο εύκολο είναι να την απορρίψετε, να πάρετε μια απόφαση να απορρίψετε αυτή την αλλαγή σε σχέση με τον πελάτη σας, τον καλό σας τον πελάτη. Και πόσο εύκολο είναι επίσης να έρχεται σε contradiction με το senior management, ο οποίος θα σας λέει προχωρήστε στην αλλαγή του πελάτη και εσείς να προσπαθήσετε να το εξηγήσετε ότι δεν είναι εφικτή αυτή η αλλαγή. Και όπως θα σας λέει πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα διαφωνήσω, απλά θα προσεγγίσω διαφορετικά το τελευταίο κομμάτι. Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία της εταιρείας που τα βλέπω τώρα, αλλά και της Sprat γενικά, είναι το γεγονός ότι κάνει delegation τις αποφάσεις σε χαμηλότερο επίπεδο. Δεν θα έρθει ποτέ από πάνω προς τα κάτω ο manager, ο διευθυντής να σου πει ότι θέλω να κάνεις αυτό, θα σου πει εσύ πες μου τη λύση. Θα δώσει, όπως είπανε και τα παιδιά, τους πυλώνες μέσα από τους οποίους εργάζεται, θα πρέπει να εργάζεται ο καθένας στην καθημερινότητά του, να έχεις ακεραιότητα, να έχεις οργάνωση, να έχεις όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά οι αποφάσεις θα πάρθουν από χαμηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας, σε επίπεδο leader ομάδας και το management θα στηρίξει τις όποιες αποφάσεις. Με αποτέλεσμα, εάν υπάρχει ένα θέμα το οποίο σε κάνει να χρειαστεί να ζητήσεις επιπλέον resources προκειμένου, για παράδειγμα, να το ολοκληρώσεις, είναι αυτό που είπα κάποια στιγμή το escalation. Πηγαίναμε στο management και λέγαμε ότι ένα, δύο, τρία πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Και εφόσον είχες τα επιχειρήματα να εξηγήσεις ότι ναι, όντως έτσι είναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μυαλά και έμπειρα μυαλά τα οποία να κρατήσουν το προσωπικό, να το βγάλουν από τη μέση το προσωπικό και να αφήσουν αυτόν που τους παρουσιάζει και είναι υπεύθυνος για το έργο να πάρει την απόφαση και να το στηρίξουν στην απόφαση αυτή. Κάτι άλλο σε εμπορικό επίπεδο, προσέξτε, το συγχωρητήριο του Βαρελής μας μίλησε για κάτι πολύ ακριβό. Πώς θες να είσαι? Ο κινητήρας κοστίζει γύρω στα 2 δις ο καθένας κινητήρας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία πάντα χάνει όταν πουλάει έναν κινητήρα και θα κερδίσει τα λεφτά μετά στο service, στα MRO. Δεν έχει τίποτα εκεί πέρα να ρωτήσετε. Εδώ σας είπα ότι η εταιρεία έχει 25% της παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες δεσπόζουσας θέσεις. Το μοιράζονται αυτό τρεις εταιρείες, έτσι. Ναι, κυρίως τρεις εταιρείες. Ναι. Τρεις εταιρείες. Δεν έχετε ρωτήσει τίποτα σε αυτό? Αν δεν έχουμε φτάσει στην ομαγή. Παραδείγματος χάρη, σας είπε ο κ. Βαρελής ότι τους προηγούμενους κινητήρες έχουν γύρω στα 8.000 αεροπλάνα. Εντάξει. Πώς μπήκαν μέσα στον ανταγωνισμό? Ευθέως. Τη μία. Εντάξει, ηθικές αξίες της εταιρείας. Στην αγορά η ηθική αλλάζει. Παραμένει η ίδια που είναι στο εσωτερικό της. Ποιες είναι οι συνθήκες έξω? Δεν ξέρω θα μπορείτε να απαντήσετε. Εντάξει, θα... Ναι, με τη μικρή μου εμπειρία,
το κομμάτι της εταιρείας. Οι συνθήκες, όπως είπαμε, είναι συνεχώς είναι ρευστές. Αλλάζουν πάρα πολύ, αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν συνθήκες που από τη μία το μεγάλο πρόβλημα, όπως ίσως γνωρίζετε, των Αμερικανών κυρίως, γιατί είναι κακά τα ψέματα μια Αμερικάνικη εταιρεία είναι, παρόλο που έχουμε έδρα την Ελβετία, είναι η αντιγραφή από τους Κινέζους, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν από τη μία φόβος της αντιγραφής και από την άλλη προσπάθεια να διεισδύσουν μέσα στην Κινέζικη αγορά. Οπότε είναι πολύ λεπτή η γραμμή, όπως είπατε, μεταξύ του πώς θα μπορέσω να διεισδύσω σε μία αγορά και παρόλα αυτά να κρατήσω τις ηθικές αξίες της εταιρείας. Έχουμε πρόσφατα γεγονότα στην Ελλάδα. Εντάξει. Έχουμε πρόσφατα. Μαθαίνουμε, παραβγαίνουμε στην επιφάνεια, τα οπλικά συστήματα, τα αισθαντός. Όλα αυτά, δηλαδή, χώρες, κυβερνήσεις, αεροπορικές εταιρείες, όλα αυτά είναι αγορές οι οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να διεισδύσεις. Και τον τρόπο μπορεί να μην το θέσει εσύ να τον επιλέξει, αλλά μπορεί να τον επιλέξουν οι άλλοι. Υπάρχει και μια τεχνολογική προϊστορία, το DARPA, το project, το πρόγραμμα μάλλον. Άμα δείτε το βιβλίο τη Ματσουκάτο για το επιχειρηματικό κράτος, που λέει βέβαια και τα πιο πρόσφατα, αλλά το πώς αυτά έχουν συνεχθεί στη δημόσια δαπάνη τελικά και βγήκαν από εκεί. Και γίνανε μετά εταιρικές στρατηγικές, αλλά ήταν πεδία μάθησης. Εθνικά προγράμματα. Να ρωτήσω κάτι. Όσο ήσουν στο όπλο, στην αγορία, εκτός από τα μεταπτυχιακά, είσαι σε κάποια σχολεία. Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών κλπ. Για τη συντήρηση και όλα αυτά. Εκεί ήρθε σε επαφή με αυτές τις εταιρείες. Οπότε αυτό λειτουργήσε σαν ένα πεδίο μάθηση, σαν μια πρόγευση, ή τελικά βρήκε εκπλήξει πολλέ μετά όταν πήγε να δουλέψει σε αυτές τις εταιρείες με σχέση με τη συνεργασία πριν. Λειτουργήσε. Αν με εξηγήσουμε τι εννοώ, ότι πηγαίνατε σε αμερική. Ναι, δεν το ανέπτυξα τόσο πολύ, αλλά ναι, μέσα από την αεροπορία συμμετείχαμε και συμμετείχα τόσο και σε σχολεία ή μικρές εκπαιδεύσεις, για παράδειγμα, πρόληψης ή διερεύνησης ατυχημάτων, ή σε σχολεία αεροπορικών ατυχημάτων, ή σε σχολεία ελέγχου ποιότητας. Στο συγκεκριμένο κινητή. Όχι στον V2500, στον F16, ναι. Οπότε, εντάξει, οι αρχές όμως λειτουργίας του κινητήρα είναι οι ίδιες. Δεν είχα επαφή με τα συγκεκριμένα άτομα της εταιρείας, δεν βοήθησε δηλαδή το κομμάτι ότι γνώριζα κάποιον, στο πούμε, από την εταιρεία για να μπορέσω να απορροφηθώ στη θέση εκεί. Παρ' όλα αυτά, ήξερα τι θα πει η Πράττη, ήξερα την κουλτούρα της Πράττη, ήξερα βεβαίως, ήμουν από την άλλη πλευρά του ποταμού, ήμουν ο πελάτης και ξαφνικά ήρθα από την πλευρά της εταιρείας. Οπότε ήξερα τι ήταν αυτό που με περίμενε όταν μου είπανε για Pratt & Whitney. Οπότε είχα την εμπειρία της κουλτούρας και είχα την εμπειρία του να συνεργάζομαι με την εταιρεία, αλλά όπως σας είπα, από την πλευρά του πελάτη. Να ρωτήσω κάτι. Είχατε κάποιο δεύτερο πλάνο σε περίπτωση που πάτε εκεί πέρα, μετακομίσετε η οικογένειά σας και δεν πετύχει αυτό που θέλετε να κάνετε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανα την σταδιακή αλλαγή, όπως σας είπα. Δηλαδή, πρώτα ξεκίνησα εγώ Νοέμβριο, τέτοια εποχή, και δούλεψα, μπήκα στο κομμάτι μέχρι το καλοκαίρι, οπότε είχα ένα εξάμηνο για να δω και είδα ότι τουλάχιστον προσωπικά και επαγγελματικά μπορούσα να σταθώ εκεί. Δεν ήθελα, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν μεγάλο ρίσκο να πάρω από την αρχή την οικογένεια, την σύζυγο, τα παιδιά και να μετοικήσω σε ένα καινούριο περιβάλλον και να μην μου αρέσει εμένα ή να μην μπορέσω να το υποστηρίξω. Και στην πορεία μετά, σαφώς ήταν δύσκολο και αβεβαιότητα για το κατά πόσο η οικογένεια θα μπορέσει να σταθεί. Εκεί είναι μετά που προσπαθείς με όλα αυτά τα προσόντα της επιτυχούς αλλαγής, προσπαθείς να την κάνεις επιτυχή. Δηλαδή να στηρίξεις στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άτομα του οικογενειακού κύκλου σε όποια δυσκολία έχουν και μαζί να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Και μετά είχατε σκεφτεί αν θα μείνετε Ελβετία, θα γυρίσετε Ελλάδα?
Είναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε, το περιβάλλον είναι ρευστό, ποτέ δεν ξέρει κανένας, ούτε μπορεί κανένας να εξασφαλίσει οτιδήποτε. Εταιρεία είναι, μπορεί αύριο να κλείσει, ας πούμε, και να μας μεταφέρουν αλλού. Ή μπορεί να βρω κάτι άλλο και να είναι κάτι καλύτερο. Προς το παρόν, μπορώ να δηλώσω ότι είμαι ευχαριστημένος εκεί πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Μετά, όντας 40+, ξεκίνησα μια καινούργια καριέρα και νιώθω ότι έχω πολύ όρεξη να προσφέρω και δεν είναι αυτό που νιώθουν πολύ, ότι στα 40-45 έχω κουραστεί, έχω δουλέψει πάρα πολύ. Οπότε σημαίνει ότι παρά τα ωράρια που δουλεύω εκεί, που στην αρχή, ότι μέχρι να στηθεί η εταιρεία ήταν πολύ πιο δύσκολα, τώρα είναι πολύ πιο ομαλά, δεν νιώθω κουρασμένος, νιώθω ευχαριστημένος. Νιώθω πλέον μέρος του κοινωνικού κύκλου, οπότε προς το παρόν δεν υπάρχει σκέψη να γυρίσουμε. Πώς επιλέγει η Ελβετία ως έδρα της εταιρείας, και αν κάποια κριτήρια που πληρούσε? Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι είναι η φορολογική αντιμετώπιση που έχουν οι εταιρείες στην Ελβετία, και από κατώνι σε κατώνι, δηλαδή το κάθε κατώνι έχει τη δική του φορολογική αντιμετώπιση σε εταιρείες. Η ουσία είναι όμως ότι επειδή η εταιρεία έψαχνε να στήσει την έδρα της κάπου στην οποία να μπορεί να είναι περιφερειακά κοντά της όλη η παροχή, δηλαδή η Rolls-Royce που ήταν στο Ντάλβιτς, το διαμετακομιστικό κέντρο που ήταν στην Ολλανδία, στο Βένλο. Η Avio που κάνει το σύστημα μετάδοσης, που ήταν ένας πολύ μεγάλος παρόχος και έχουμε πολλά θέματα συνεργασίας με την Avio. Θέλαμε την Πολωνία που μας κάνει τα εξωτερικά κομμάτια, οπότε η Ελβετία προσφέρεται, δεδομένου και της καλής φορολογικής αντιμετώπισης, για έδρα στην εταιρεία. Αυτή ήταν και ο λόγος που στήθηκε η εταιρεία στην Ελβετία και που στήθηκε και στη Λουκέρνη συγκεκριμένα, η οποία, όπως σας είπα, είναι πολύ όμορφη και ελάτε να τη δείτε. Σας προσλάβα για να ολοκληρώσετε αυτό το project. Όχι, προσελήφθην σαν μηχανικός στην εταιρεία και ήταν ένα από τα πρώτα project που ανέλαβα. Άρα τώρα αναφέρονται νέοι στόχοι. Ναι, τώρα συνεχώς. Οι ομάδες είναι δυναμικές. Ανά πάσα στιγμή στην καθημερινότητα καλούμαστε με βάση τη ζήτηση που υπάρχει από τους πελάτες ή από την ΑΗΗ, που είναι η εταιρεία η οποία κλείνει τα συμβόλαια με τους πελάτες. Καλούμαστε να συγκροτούμε καινούριες ομάδες, καλούμαστε να καινοτομούμε, καλούμαστε να βρίσκουμε λύσεις, καλούμαστε να βρίσκουμε ποια είναι τα προβλήματα που θα πρέπει να δείσουμε λύσεις. Είναι συνεχόμενο, δεν είναι, ήταν δεδομένου χρόνου, ας το πούμε, και μετά τελειώνεις. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να τονίσω πραγματικά και πιστεύω ότι βγήκε μέσα από την παρουσίαση, ότι ναι, όντως είναι μια εταιρεία η οποία έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, παρά το ότι είμαστε 18 άτομα και σε παρένθεση, και αυτό είναι καλό, 4 από τους 18 είναι Έλληνες αυτή τη στιγμή εκεί στην εταιρεία, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ωστόσο, έπρεπε μια πρόκληση που είχαμε, ήταν ότι επειδή στην αρχή υπήρχαν, μάλλον να σας το πω διαφορετικά, στην αρχή υπήρχαν δύο θέματα. Η Pratt, η μαμά Pratt, ας την πούμε, θεωρούσαν οι εργαζόμενοι ότι αυτοί αγοράσανε την τεχνογνωσία της Rolls-Royce. Να έπρεπε να καταλάβουν, και η πρόκληση ήταν να τους πείσουμε ότι εμείς σαν Ελβετία, ας το πούμε, είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το κομμάτι αυτού του κινητήρα, δεν είστε εσείς υπεύθυνοι, εσείς υποστηρίζετε εμάς με services agreement, με τις παροχές υπηρεσιών. Οπότε
ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευθύνη αφενός μεν να μην μας παρακάμπτουν σε αποφάσεις που μπορεί να... Γιατί όταν είναι η δική μας, ας το πούμε, η διοίκηση εκεί και είναι οι εργαζόμενοι που εργάζονται κάτω από εμάς εκεί, είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ο κύκλος και να έρθουν τα δεδομένα από Ελβετία και να ξαναπάνε Αμερική. Είναι πολύ εύκολο να μιλήσουν μεταξύ τους Αμερική με Αμερική. Ήταν μια πρόκληση και ήταν κάτι από αυτά που κληθήκαμε να δουλέψουμε και να φέρουμε σε πέρας, να καταφέρουν πλέον να καταλάβουν ότι η Pigway στην Ελβετία είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι του κινητήρα. Και ακόμη αν θέλουν να μιλήσουν με την ομάδα εκεί, θα πρέπει να απευθυνθούν σε εμάς που είμαστε υπεύθυνοι στα μάτια των αρχών για το κομμάτι του κινητήρα εκεί. Έχετε κάνει λίγο αναπτυχιακά, το οποίο εσείς αλλάξατε τον τρόπο σκέψης, έτσι που μπορώ να το καταλάβω από μέρος μου, και μετά πήγατε σε μια τεράστια επιχείρηση εταιρεία, η οποία έχει τεράστιο ανταγωνισμό, έχουμε πάρει τέτοιες αποφάσεις, έχουμε να προσεγγίσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό πώς σας άλλαξε μετά τον τρόπο αντιμετώπισης από όλα τα πράγματα που έχουν γίνει, γιατί είναι πάρα πολλά κομμάτια. Ήταν, η αλήθεια ήταν πρόκληση. Ναι, γιατί ο θυμός σας τελείως διαφορετικό. Και στο εξωτερικό και όχι μόνο στη δυτική εταιρεία και στο εξωτερικό ήταν μια πρόκληση. Τα πρώτα, η αλήθεια είναι ότι είχα τα σωστά εφόδια να μπορέσω να σταθώ σε αυτό το περιβάλλον, το πολύ ρευστό περιβάλλον. Με βοήθησε μετά στην καθημερινότητα να μπορώ να ανταπεξέλθω καλύτερα, να παίρνω καλύτερες αποφάσεις, να βρίσκω πάνω από μία λύση σε προβλήματα και να μπορούμε να αποφασίζουμε για το ποια θα είναι η καλύτερη λύση μέσα στην ομάδα, με βοήθησε γενικά σαν άτομο στην καθημερινότητά μου. Σίγουρα, και θα πρέπει να το τονίσω αυτό, τα πρώτα εφόδια τα πήραμε το μεταπτυχιακό που κάναμε τότε στους μηχανολόγους, γιατί τότε κοιτούσαμε System Dynamics, δεν ξέρω αν ακόμη έχετε System Dynamics κομμάτι στο μεταπτυχιακό. Με βοήθησε να δω συστημικά και να βλέπω όχι μόνο συστημικά, αλλά όχι μόνο τοπικά, αλλά να μπορώ να το βλέπω συστημικά. Okay. Όχι με το νέο κινητήρα. Εντάξει, αυτό είναι το πώς θα ξεκινήσει. Με τους παλιούς κινητήρες. Η εταιρεία πουλάει κινητήρες, ενσωματωμένους σε αεροπλάνα. Συνήθως σε χώρες που είναι στην περιφέρεια της παραγωγής, κάνει συμβόλαια παραγωγής επιτόπου αεροπλάνων, αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει ότι κάνει και κινητήρες εκεί. Είναι F-16 στην Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, τα F-16 παράγονται απλώς σαν κέλυφος, ας πούμε, ή και κινητήρα δουλεύουν και στον κινητήρα. Όχι, η κινητήρα δουλεύεται μέσα στην εταιρεία. Είναι πολύ ευαίσθητη η εταιρεία. Ναι. Να δώσει. Ακόμη δηλαδή, όσο και σας φαίνεται περίεργο, ακόμη και σε εμάς που είμαστε εργαζόμενοι της εταιρείας, όπως σας είπα και άλλοι, δεν έχουν πρόσβαση σε κομμάτια δικά μας και εμείς όταν πηγαίνουμε στην Αμερική δεν μπορούμε να δούμε άλλα κομμάτια, βλέπουμε μόνο τα δικά μας. Είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Γενικότερα στις βιομηχανίες αυτές, και από την βιομηχανία, το κινητήρα, δεν το πάει σε άλλη χώρα. Είναι, το ακριβώς, έτσι, είναι η θεμελιώδης ικανότητα που λέμε, η θεμελιώδης τεχνολογία. Δύσκολο να το πει να εξώσει. Ναι, πολύ δύσκολο. Άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι Έλληνες είναι παντού. Η Ελλάδα που είμαι, στο κομμάτι της αεροπορικής βιομηχανίας. Εσείς είστε 4 Έλληνες μέσα στα 18 άτομα. Υπάρχουν άλλα 500 άτομα πιστεύω στην Ευρώπη σε αντίστοιχους τομείς. Η Ελλάδα που είναι, σαν supplier, σαν τεχνογνωσία. Στο κομμάτι που έχει επίδραση επάνω μου μπορώ να πω ότι με την εμπειρία που είχα από την αεροπορία υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται στο κομμάτι της αεροπορίας. Οι Έλληνες και η ελληνική αεροπορική βιομηχανία έχει δυνατότητες, ωστόσο ίσως το περιβάλλον και οι συνεργασίες που υπάρχουν να την έχουν καταστήσει λίγο ανενεργή. Εκτιμώ ότι αν θέλει να φανεί η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, λίγο πιο ανταγωνιστικά, λίγο πιο ευέλικτα και με λίγο μεγαλύτερο
άνοιγμα στο, στο μυαλό και στη σκέψη. Ίσως και λίγο πιο απαιτητικά. Στους ναι, πελάτες, στους, στους, προμηθευτές. Στους προμηθευτές, ναι. Μαζί να πω, όπως, με αυτά που άκουσα σήμερα, επειδή αντίστοιχα και εγώ που περάσει για την κόρη, λοιπόν, θα ήθελα να, να πούμε ένα μήνυμα εδώ στους φοιτητές και φοιτήτρες, ότι να μην φοβάται πουθενά την αλλαγή περιβάλλοντος. Είτε λέγεται Ευρώπη, είτε λέγεται Αμερική. Αυτό που πρέπει να έχει, να έχει ο Έλληνας, η Ελληνίδα, να είναι τα soft, τα hard skills, ισχυρά, πρωτοβουλία και των πάντων εγερμήθεια σε αυτέ τι εταιρείε. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να σταθεί. Μην υπερβάζουμε του εαυτού μα με τη λέξη Έλληνα. Η Έλληνα είναι πολύ μπροστά από του άλλου λαού. Σε τέτοια θέματα συνεταιρικά, μέσα σε μια ομάδα. Εμεί δεν δουλεύουμε σαν ομάδα στο πέρα. Δεν έχουμε άσχημα. Θα θέλω πρωτοβουλία και να πω φταίει αυτό, φταίει εκείνο. Πώ θα το λύσουμε, πώ θα το κάνουμε. Και κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δεύτερο. Έχετε δίκιο. Απλώς ο σκοπός της επιχειρηματικότητας δεν είναι να προσαρμοστείς, είναι να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Δηλαδή αυτό που και εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε και ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτό δεν είναι, δεν είναι να δώσουμε απλώς εφόδια για να πάμε σε ένα άλλο περιβάλλον, είναι να αλλάξουμε αυτό το περιβάλλον στο οποίο σήμερα δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Για να μπορεί να γεννήσει και ο άγγελος και όλοι οι άγγελοι. Δηλαδή οι 18 της ΠΡΑΤ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι λόγο θα είχαν να υπάρχουν από μόνοι του. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε εμεί. Αν ξεκινήσει 500 ευρώ. Καλό, αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τέσσερα άτομα πάτε στο εργοστάσιο εδώ στην πρώτη του μηχανή, αν υπάρχει κανένα. Και κάνετε αυτό. Τι κάνετε. Υπάρχουν, κάνετε. Είστε μπροστά σε εμεί. Υπάρχουν, κάνουν. Μιλάνε σε όλο τον κόσμο, εκτό από την Ελλάδα. Άλλο. Ορίστε. Σε μια επιχείρηση αυτή την εδρομή από το 1925, μιλάμε για αρχές, σχεδόν αρχές aviation. Αυτό που λίγο που είπατε, δεν ήθελα να πέθανε από πόσο εύκολο θα είναι μια νέα εταιρεία να μπει στην, σε ένα σχέδιο. Δεν είναι μόνο το λεγό, αλλά σε μια, σε μια αγορά η οποία έχει μόνο τρεις τέτοιους αντιπάλους, πολύ πολύ πάρα πολύ σκληρούς. Εντάξει, οι, οι μεγάλοι παίχτες, ας το πούμε, όντως είναι, είναι τρεις, είναι η General Electric, όπως είπαμε, η Rolls-Royce και η Pratt & Whitney. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ακόμη, θα εκπλαγείτε με το πόσες εταιρείες υπάρχουν ακόμη, οι οποίες ασχολούνται με, το, με τον τομέα αυτών. Είναι αμέτρητες οι εταιρείες και δεν μπορεί κανείς να, να φανταστεί πόσα κομμάτια μπορεί κάποιος να βρει αν θελήσει να ασχοληθεί. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα αρχίσει να φτιάχνεις ένα κινητήρα. Υπάρχουν τόσα κομμάτια υποστήριξης, είτε επιμέρους κομματιών του κινητήρα, είτε συντήρησης, είτε business κομμάτια, τα οποία μπορεί, άμα θέλει μια εταιρεία και έχει όρεξη και τα κατάλληλα άτομα, να μπορέσει να, και το κατάλληλο περιβάλλον, να σταθεί στον τομέα. Θα εκπλαγείτε να δείτε πόσες ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχουν στο σύστημα αυτό το τεχνολογικό. Σήμερα, μικρές, μεσαίες, που να παράγουν και να συμμετέχουν σε αυτές τις τεχνολογίες. Και στα νέα συστήματα. Ναι. Δεν είναι αδύνατο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.